τη μία. Με τη μία. Πρώτη μπουκιά και κόκαλο λένε στην Κρήτη. Τι κάνετε, τι κάνετε, πού είστε, ρε. Δεν πρόλαβα να φάω από το δρόμο, με έφερε. Λοιπόν, καταρχήν, πρώτα τέτοια. Υποδεχόμαστε στην AMG Specialist το φίλο, πολύ φίλο, Αλέξη Λιβανά και εμάς τώρα. Hello και welcome, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε μια εκπομπή του καναλιού Τα Tourist Marios. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, θέλω να σας παρακαλέσω, κάντε εγγραφή και like στο κανάλι του, ενεργοποιήστε το καμπανάκι, ώστε να παρακολουθείτε αυτά τα ωραία πραγματάκια που μας λέει ο κύριος καθηγητής. Καθηγητής. Μηχανικός. Έτσι τον λένε οι φίλοι του, έτσι τον λέω και εγώ γιατί είναι φίλος μου. Καλώς λοιπόν, ήρθατε, καλώς ήρθατε. Είμαστε συνάδελφοι. Λοιπόν, το ετοίμασε για λίγο πιο μετά το βίντεο. Καταρχήν θέλω να μας πείτε αν ακουγόμαστε καλά. Ένα, δύο, τεστ. Λοιπόν, ο ΕΟ λέει 127 άτομα. Ήδη, γράψτε μας από που είσαι και αν ακουγόμαστε καλά. Να συγχρονίσω λίγο εγώ. Εδώ το μεγάλο το λάπτοπ για να μπορούμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Έχει κάτι εργαλεία εδώ μέσα ο Δατούρης, αλλά άστο. Κλάμα, έχει τώρα να το πάρω ένα V8, ένα μάστορα το λόγο. V8 και μου τρέχουν τα σάλια μάγκες. Να το βγάλω έξω εδώ στη Μεσογείο να ανέβω μία την κατεχάκι και να αναμείνω με τη ζάντα, χάμου. Με τη ζάντα. Ναι, ξέρω εγώ τι του λέω, ξέρουν αυτοί. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα αυτακίνητρο και κάνουμε επανασύνδεση επειδή συνδέθηκε και το. Σύνδεσε το σημαστορά μου. Ναι, εγώ τα συνδέω όλα για να μπορούμε να διαβάζουμε και τα σχόλια του κόσμου. Ωραία, ωραία. Γράφτε, μάγκες, γράφτε από πού μας βλέπετε. Γεια σου, Αλέξη, από Καβάσιλα Ηλίας. Καβάσιλα είναι το χωριό δίπλα στο Παρθενονίο, ρε. Α, οκ. Κοίταξε να δείτε, Μαριέ. Ναι, έχουμε πάρα πολλού κοινού συνδρομητέ. Οι οποίοι βλέπουν Αλέξη Λιβανά, βλέπουν Μάριο Τατούρη. Βλέπουνε... Πολλά και άλλα είναι στα κανάλια. Μπράβο. Ναι. Αλλά ο κόσμος είναι motorsport. Μπράβο, παιδιά, είστε δίδυμο. Αχτύπητο Θωμάς από Βόλο. Γεια σου, φίλε Θωμά. Χαιρετίσματα στο Βόλο. Από Ελευσίνα, από Τρίπολη. Δεν τα προλαβαίνω γιατί τρέχουν γρήγορα. Γεια σας, καθηγητές από Κομωτινή. Γεια σου, ρε παλικάρι. Λίβερπουλ από Αγγλία. Χρήστος Χάλκος. Ο Χρήστος Χάλκος είναι ένας φίλος, ναι. Ο οποίος ήταν και χθες στο δικό μου live στο μαγαζί. Άρα βλέπει και εσένα. Στείλω και ρυθμό, Χρήστο. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο. Λίβερπουλ, Αγγλία. Λίβερπουλ, από το Λίβερ τόσο κοντά δηλαδή. 20 χρόνια φίλος, κάναμε μαζί εντούρα κτλ. Λοιπόν, καταρχήν πέστε μας, έχω ανάψει το condition. Αν ενοχλεί, να κατεβάσουμε μια σκάλα. Περιμένετε, γιατί αυτά όλα μπορεί να. Από Τίνο, χαιρετίσματα φιλιά στην Τίνο. Χιλό και γολκάμα από Εξάρχεια. Γεια σας, μάγκες. Ηράκλειο Κρήτης, Βέρεια. Καβάλα, τα φιλιά μου. Ρόδο. Από Δήμητρα είσαι, όχι, ρε φίλε. Σέρες. Χαιρετίσματα, Δήμητρα. Εδώ. Α, και εδώ. Εδώ τα βλέπεις τέτοια, τα βλέπεις πιο μεγάλα. Μάλιστα, γιατί φοράει και το γυαλί μου από κοντά. Λοιπόν... δεν πιστεύω να σας έχω πλάτη σε αυτήν την κάμερα. Όχι ρε, το παίζει με τέτοιο, το παίζει με δικάμερο. Λοιπόν, οφείλω να πω λοιπόν, κάνω μια διακοπή και λέω, το συζητούσαμε πάρα πολύ καιρό με τον Αλέξη να κάνουμε ένα live, ένα βίντεο γενικά. Και πραγματικά δεν ξέραμε τι. Έχουμε παιδιά, έχουμε θέματα για χταίο, έχουμε θέματα για ασφάλεια οδική. Μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι, αχ μανούλα μου, τα πάτε τάπα λοιπόν. Καταλαβες. Θα τα πιάσουμε όλα, θα τα πούμε όλα. Και μπορείτε να γράψετε και εσείς σχόλια με τι πράγματα θέλετε να καταπιαστούμε εμείς οι δύο. Σωστό. Εντάξει. Σωστό. Είναι live έκπληξη. Καταρχήν πόσοι είμαστε μέσα. Αυτή τη στιγμή είμαστε 250 παρακολουθούν. 250 με τη μία. Λιβανά, έχεις πείσει τον Μάριο να πάρει καθαρό. Έχεις μία συναδρίδα από μένα. Λοιπόν, αυτός είναι ο φίλος ο Βαγγέλης, ο Ρακούσης. Και σου έχω πει θα μου βρεις ένα καθαρό, θα χάσω λίγα κιλάκια ακόμα, είμαι λίγο τάθο. Θα σε βάλω εγώ σε μπουλτάκο εσένα. Πού το βρήκες το μπουλτάκο. Θα σου βρω εγώ μηχάνημα. Πες εσύ το Αϊντού και θα σε πάω στη Βαριμπόμπη να κάνεις σκέλος. Λοιπόν, και γιατί ο Βαγγέλης είναι φίλος, είχαμε πάει μαζί και ψάρεμα κτλ. Και εντάξει, χρόνια και εγώ με τους εκκλειστείς, απλά το έχω πει σε κάποιο live μου. Εγώ είχα τρία περιστατικά το τελευταίο μηχανάκι, ήταν Super Tenere 7,5. Τα ξέρω εγώ αυτά. Λοιπόν, τα για να ακούσει ο κόσμος. Λοιπόν, ήταν ένα μηχανάκι το οποίο είχε πάρα πολύ δύναμη. Ήταν μακρύσασο, μπορούσε να τριφτάρει απίστευτες ώρες. Λοιπόν, σήκωνε πολύ ωραίες λαμπάδες, αλλά είχε ένα τρομερό μειονέκτημα. Συστροφή ήθελε νεύρα για να μπει, δηλαδή δεν ήθελε να κλείσει καθόλου γκάζι. Το ρίχνε και έμενε. Και το τραγικό του μειονέκτημα δεν είχε φρένα, ρε φίλε. Δεν σταμάταγε. Δηλαδή, έχω φύγει άπειρες φορές στο απέναντι ρεύμα για να σταματήσω. Δηλαδή, χωρίς διάζομαι, ευτυχώς, έτσι. Και δεν ερχόταν αμάξι από την απέναντι πλευρά. Λοιπόν, ήταν.
Ήθελε να το ξέρει το μηχανάκι, ήθελε να ξέρει που είναι τα φρένα του. Τι μα τα έχω αγαθονίσει, σε βλέπω στα αγαθονίσει. Από το αγαθονίσει, αυτό δείχνει στο νησί μου να τα αγαθονίσει. Α, ναι, ρε. Ναι, ναι, τι, ναι, 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 τίποτα. Μια πετριά, μια πετριά. Όχι, μια πετριά. Να στείλουμε χαιρετίσματα στο Βασίλη, το Ζέρβα. Το Βασίλη, ο Βασίλη ήταν εδώ, ο Βασίλη σήμερα. Ήταν εγώ σήμερα. Εγώ μίλησα μαζί του. Να πούμε χαιρετίσματα στο Βασίλη, το Ζέρβα. Ένα πολύ καλό μα φίλο. Πάρα πολύ κοινό. Μα συνδέει. Και τα χεράκια του είναι μάλαμα, για να ξέρετε. Ισχύει. Πιάνει τον τόρνο και τη φρέζα και γεντάει. Και εγώ τους μηχανουργούς τους έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Αδυναμία. Γιατί εγώ προέρχομαι μάγκες από τα αυτοκίνητα. Μιλάω τώρα όχι στους συνδρομητές δικού μου, στους συνδρομητές του Μάριου. Προέρχομαι από τα αυτοκίνητα. Άσχετα αν ασχολήθηκα με το χόμπι μου, τη μοτοσυκλέτα. Και όταν εγώ ήθελα να βελτιώσω το παλιό μου το ασκόνατο πισωκίνητο, να πάρω λουμινοκόλληση, να κάνω τα πιπιστόνια μπομπέ. Δεν υπήρχαν μπομπέ με το ηλεκτρόδιο τα γεώμαγα, λέμε. Και να πάω στον εφαρμοστή, να του πω να μου τα πλανήσει, να κάνω εγκομέτρηση για να φτιάξω ένα αυτοκίνητο γρήγορο, με συμπίεση. Γιατί θέλει να σηκώσει συμπίεση. Δεν μπορεί, μπράβο. Δεν μπορούσε ο μάστορας ούτε να με ανεχτεί, γιατί θα μου το έκανε και τσάμπα και μου λέγε στο διάλογο. Τέλος πάντων, μέσα στο πολιτικό, φιλαράκια μου, έμαθα να φρεζάρω, να τορνίρω, με άριστα το 10-4-5, αλλά τα κατάφερνα. Γι' αυτό εγώ έχω μια ιδιαίτερη αγάπη και συμπάθεια στους εφαρμοστές. Είναι εφαρμοστές γιατί αυτοί, εμείς σε σχέση με αυτούς δεν δημιουργούμε κάτι από το μηδέν. Δεν παίρνουμε κάτι το οποίο δεν έχει μορφή. Μετασκευάζουμε. Εμείς μετασκευάζουμε, επισκευάζουμε κτλ. Έτσι ακριβώς. Τους χρειαζόμαστε. Τι λες τώρα, λίγο. Αυτοί δεν μας χρειάζονται. Όχι, ο Βασίλης μας χρειάζεται. Όχι, έτερο είναι κάτερο. Έτσι, να το πάμε πάλι. Λοιπόν. Ωραία, τέλειο βίντεο λένε όλοι. Έχει σήμερα το μενού. Τι έχει σήμερα το μενού, Μάστρο, αλλά ρωτάει ο Γιώργος Αθανασόπουλος. Καλησπέρα από Πανιά Κρήτης. Έχουμε και δικά σας θεματάκια να πούμε. Λέει δυνατά, ακούγεστε δυνατά λέει από την κάμερα. Δεν ξέρω κάτι είπε ο φίλος εκεί. Ναι, για πες να το δω. Με λέει πιο δυνατά όταν είστε μακριά από την κάμερα. Α, λέει πιο δυνατά όταν είμαστε. Από εδώ, σε αυτή. Δεν ακουγόμαστε δηλαδή σε αυτό το τέτοιο. Hello και welcome. Hello και welcome. Ναι. Γεια σας, φιλαράκια μου, γεια σας. Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολλά πράγματα, θα πούμε και δικά σας πραγματάκια, θα πούμε και πράγματα για το... Εγώ ήθελα να... καιρό τώρα, ήθελα να το δείξω και σε ένα δικό μου live και λέω να ξεκινήσουμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω, επειδή και εγώ είμαι πρόβλημα του εκκληστής, και... Αυτό θα σου έλεγα εγώ για τους δρόμους. Είμαι πρώην πρωτοσυγκλιστής. Εγώ παράτησα τις μηχανές το 2007 και είπα δεν ξανακαβαλάω. Επειδή είχα τρία παρατώνα περιστατικά με το Τενερέ και το τελευταίο μου κόλλησε το Τενερέ και λέω ο Θεός... Σε βοήθηκε! Και μου λέει σταμάτα το! Α, σταμάμε στα διάρκεια. Θα σκοτωθείς. Εν τω μεταξύ δεν ένιωθα εγώ τότε. Ήμουνα πάσα δύναμη με την ταυτότητα στο στόμα. Έτσι. Δεν... Κράνη χωρίς κράνη, αλητίες, βλακίες δηλαδή. Βλακίες, μαγιές, κράνος όλοι. Βλακίες. Όλοι κράνος. Τρέχαμε χωρίς λόγο και χωρίς... Τέλος πάντων, βλακίες. Ο Θεός, εγώ έλεγα, έχω τους 12 αποστόλους από πίσω. Ο Θεός σε βοήθηκε. Είχα τους 12 αποστόλους σου λέω από πίσω. Ναι, ρε, σου λέω. Λοιπόν, έτερον εκάτερον. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι βλέπω ειδικά στις μηχανές και ειδικά αυτοί που οδηγάνε σκούτερ, όχι τόσο πολύ μεγάλες μηχανές, μία επιθετική συμπεριφορά στην οδήγηση. Διάλειμμα. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας και είπαμε να το πούμε εδώ. Θα πούμε και τα τεχνικά μας λίγο. Θα τα πούμε, ναι. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Δεν το πάμε όλη μέρα. Απλά ήθελα να το πω αυτό γιατί ναι. Καιρό ήθελα να το πω. Και αυτό που έλεγα του Αλέξη και λέω και σε φίλους είναι ότι εάν αυτά που μου είχαν συμβεί εμένα, που δεν οδηγάω καθημερινά γιατί τις περισσότερες ώρες είμαι στο συνεργείο, έτσι έφευγα το πρωί και γύρω το βράδυ. Τα περιστατικά με μηχανάκια και σκούτερ οδηγούσε η γυναίκα μου που δεν είναι κακή οδηγός, δεν είναι δηλαδή γίνω οδηγός σαν γυναίκα. Θα του είχε πάρει το σκάλ. Παιδιά, θα είχατε σκοτωθεί, θα σας είχαν σκοτώσει. Δηλαδή, βλέπεις το εξής, είμαι στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, κλασικό παράδειγμα, έτσι. Είμαι στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είμαι ένα φανάρι μπροστά από τα μηχανάκια. Εγώ δεν επιταχύνω όπως επιταχύνει μια μηχανή. Όταν εγώ λοιπόν είμαι μπροστά σου. Μην το πολύ λες αυτό. Όχι, γιατί... ρε παιδί μου, ένα αυτοκίνητο. Άμα έχει κανένα εργαλείο από εδώ μέσα. Σύσω, αλλά δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Εντάξει, λοιπόν, το πρωί τώρα 6 ώρα. Λοιπόν, όταν λοιπόν εγώ ξεκινάω από το φανάρι με μια ταχύτητα αλφα, με ένα απλό αυτοκίνητο, εσύ από πίσω όταν έρχεσαι, ξεκινάς και έχεις μια επιτάχυνση απίστευτη, εγώ σου έχω βγάλει φλάς ότι θα μπω στην μισή αλωρίδα και εσύ στο πίσω φανάρι. Δεν φταίω εγώ να με βρίζεις ότι σε έκλεισα. Έτσι ακριβώς. Είσαι βλάκας. Απλά επιταχύνεις πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με εμένα. Συμβαίνουν μάγκες πάρα πολλά τέτοια στους ελληνικούς δρόμους. Μα του έχω ανάψει φλάς και μου λέει πού πας. Μα σου έχω ανάψει φλάς. Και οι μοτοσυκλετιστές τι λένε. Ότι δεν μας προσέχουν οι αυτοκινητιστές.
Εγώ είμαι κάπου στη μέση και ξέρω ότι οι περισσότεροι αυτοκινητιστές, όπως είναι τους εδώ, είναι πολύ προσεκτικοί στον δρόμο. Απλά υπάρχουν κάτι κορίτσια που το πρωί οδηγάνε με το πόδι, έχουν ανοιχτό το κινητό με ανοιχτή ακρόαση και βάβονται. Στην Κηφισίας, κάθε πρωί που πάω για δουλειά, γιατί εγώ μένω στο Νέο Ηράκλειο και κατεβαίνω κέντρο που έχω το συνεργείο, συναντάω πολλά τέτοια κοθόνια. Και άμα δεν δουλέψει το μπούτι, το βλέπει σιγά σιγά και αλοξοδρομή. Και με το που πατάει τη γραμμή την άσπρη, κάνω εγώ στο πίσω καπό. Τοκ, 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 και ξαναεπανέρχεται. Λοιπόν, εννοείται ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί χαζοί οδηγοί αυτοκινήτων που δεν προσέχουν. Εγώ τώρα σα μιλάω γιατί ήμουν ένα άνθρωπο που οδηγούσε μοτοσυκλέτε. Έτσι. Θέλει πραγματικά, παιδιά, να καταρχήν να έχετε αντίληψη εσεί που οδηγάτε μοτοσυκλέτε. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να είμαστε μποτιλιαρισμένοι, να σα αφήνω χώρο να μπείτε στο μέσο και να μπουν και στα αριστερά που είναι το πεζοδρόμιο. Έτσι ακριβώς. Ρε φίλε, πού πας, θα σε σκοτώσω. Εγώ σου αφήνω χώρο από εδώ και εσύ δεν θα πεις από εκεί. Δηλαδή, αντιληφθείτε λίγο τα πράγματα. Δηλαδή, παιδιά, βλέπω πολλούς διλιβεράδες που πάνε με τα φίλια στο στομάδι ως αύριο. Ρε παιδιά, θα σκοτώσετε και ένα καφέ. Ρε παλικαράκια, πού πάτε. Βλέπω και είδαμε και τον διλιβερά στη Θεσσαλονίκη που πέρασε ένας με ένα αοδιτερέκ τσίρκας και τον έκοψε σα σφαράγγι. Σφαράγγι είναι κάτι χόρτα που έχουμε στο χωριό εμείς. Χραμ. Λοιπόν, εντάξει, οκ, okay, υπάρχουν και αυτοί. Αλλά βλέπω και κάτι τηλιβεράδες που πάνε σαν να μην θέλουν τη ζωή τους. Προσέχτε ρε μανούλα, μη είσαι 20 ώρες στον δρόμο και δουλεύεις. Πρόσεχε με αυτό το διάολο το μηχανάκι. Δηλαδή θα σκοτωθείς για να παραδώσεις ένα καφέ 1,5 ευρώ. Όχι ρε, είναι η τρέλα και η κάβλα που θέλουν να φτάσουν και να... Εγώ παίρνω καμιά φορά τηλέφωνο και λέω... δύο πίτες γύρω, ναι, και με το που κλείνω το τηλέφωνο, κρίνει το κουδούνι. Ότι τώρα το κλείσα. Καταλαβες. Ναι. Για να πάρει ένα ευρώ την μπουρμπουάρ. Τέλος πάντων, εντάξει. Και για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Θα το κλείσουμε και δεν θα πω κάτι άλλο. Θέλει προσοχή και από αυτούς που είναι χρήστες αυτοκινήτων, στους μοτοσυκλετιστές. Μεγάλος τώρα πρόβλημα. Και αυτό ήθελα να πω. Ρε παιδιά, αυτοί με τα πατίνια είναι κίνδυνος θάνατος. Ού μανούλα μου, και δεν φοράνε κράνος. Και πάνε και γρήγορα και δεν τους ακούς. Τουλάχιστον να πας, θα ρίξεις και δύο γκαζιές, θα σε πάρει είχαν πάρει ο άλλος. Με το πατίνι που να σε ακούσει. Ωρε φίλε, αυτό δηλαδή τώρα δεν ξέρω τι παίζει εκεί άμα το επιτύσεις. Δεν ξέρουμε τον νόμο. Ναι. Θα το μάθω εγώ, θα σου πω εγώ. Δηλαδή, καταρχήν αυτοί επιτρέπονται οι κυκλοφορίες. Άμα βγάλω εγώ τα μάξι μου να κυκλοφορήσω. Το οποίο είναι ακριβό. Και μου κάνει μια. Γραμμή, θα μου κάνει δήλωση. Τι, αφού δεν έχει ασφάλεια. Δηλαδή να αρχίσω να κλαίω από τώρα. Να κλαίς. Μα δεν έχει ασφάλεια αυτό το πράγμα. Καταρχήν δεν ξέρω αν μπορεί να επιτρέπεται να κυκλοφορεί στον δρόμο. Γιατί εγώ βλέπω κατεβαίνουν την Αλεξάνδρα με κάτι ροδάκια τέτοια και η μικρότερη λακκούβα είναι τόση δηλαδή. Έτσι, και είναι φτιαγμένα τα ροδάκια γιατί παίρνει ροδάκι με ποινή ο άλλο από Κίνα. Εντάξει, και βάζει και έξτρα μπαταρία και σου λέει πηγαίνει μέχρι πόσα καφεά, μέχρι 20 χιλιόμετρα. Το δικό μου πάει 35, λέει το έχω μεγαλωμένο. Το κάνει αυτό με τα διάρρη. Καλά χρόνια πολλά. Καλά χρόνια πολλά. Τέλος πάντων, λίγο προσοχή και από τους δύο και από τους αυτοκινητιστές και από τους μοτοσυκλιστές. Γιατί ρε παιδιά είναι κρίμα να γίνονται ατυχήματα χαζά. Δηλαδή, οι αλίμονοι μοτοσυκλιστές πρέπει να έχετε καλύτερη λίγο αντίληψη των πραγμάτων. Δηλαδή, να προλαβαίνετε να βλέπετε τον βλάκα τον οδηγό όπως έκανα και εγώ. Το βλέπα εγώ. Θα μου έκανε βλακεία, τον έβλεπα τον παππού. Θα σε κάνει. Θα με κόψει στη μέση. Παρά τα αυτά όμως, δεν είναι όλοι αυτοί που δεν κάνουν αυτοκίνητο ηλίθιοι. Έτσι, πρέπει και εσύ να προσέχεις. Και δεν. Εγώ λέω το εξής. Το φορτηγό, το λεωφορείο, το ποδήλατο δίνει προτεραιότητα στο μηχανάκι. Το μηχανάκι δίνει προτεραιότητα στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο δίνει προτεραιότητα στο λεωφορείο και το λεωφορείο δίνει προτεραιότητα στο φορτηγό. Και το φορτηγό δίνει προτεραιότητα στο επικαθήμενο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί οι αντιδράσεις αυτών των πραγμάτων λόγω βάρους είναι πιο αργές. Έτσι, δηλαδή, μην περιμένετε να το σταματήσω εγώ πιο γρήγορα από ότι σταματάει μια μοτοσυκλέτα ή ένα παπί. Έτσι, το παπί θέλει 3 μέτρα να σταματήσει τα 60. Εγώ θέλω 20 μέτρα. Είναι ένα τόνο, 1,5. Θα σε κόψω στη μέση. Δηλαδή, πάντα το μικρότερο και στη θάλασσα ισχύει. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι, ακριβώς. Το μικρό δίνει προτεραιότητα στο μεγάλο. Δηλαδή, τα συναντάμε μάγκες κάθε μέρα αυτά. Για το λέω, παιδιά, δηλαδή που έχουν συμβεί, πόσες φορές έχω σώσει κόσμο. Όλοι τα έχουν πει αυτά που λέμε εμείς και σε εκπομπές και στο ένα και το άλλο. Αλλά επειδή δεν έχουμε τη σοβαροφάνεια που πρέπει εμείς οι δύο, είμαστε λίγο χαβαλέδες, έτσι, το λέμε με τα δικά μας λόγια. Με τα δικά μας λόγια. Σας ευχαριστούμε που μας ανέχεστε από το κανάλι Εμμανουήλ Τατούρης. Λοιπόν, και τελειώσαμε με αυτό το θέμα. Δεν έχω να πω. Να πούμε για το χτεό. Να πούμε, ναι, να πούμε. Δύο λόγια για το χτεό. Ένας από Βέρεια Ημαθίας μας ρωτάει τι μοτέρι του το δω. Μαγκές, μισό λεπτό θα τα πούμε. Όλα θα τα πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, τι αντιμετωπίζουμε φιλαράκια μου καθημερινά στα χτέο.
Από την ώρα που τα χρέη γίνανε ιδιωτικά, όχι ότι δεν έχουμε ωφεληθεί εμείς που έχουμε συνεργεία αυτοκίνητα μηχανάκια, αλλά υπάρχει μια περίεργη εδώ πετριά. Πηγαίνει τώρα πελάτης που μου λέει: ξέρω, πάω για να με κόψουν. Το ξέρει ο άνθρωπος. Το μηχανάκι είναι μετός. Σέρνεται χαμούλο. Και περνάει και μου λέει: πέρασα. Έλα, νινί στον τόπο σου. Και περνάει ο άλλος με το μηχανάκι του. Έχει πάρει και δύο καθρέφτες. Δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι δεν ανάβει μεγάλη σκάλα. Και τον κόβουν γιατί δεν ανάβει μεγάλη σκάλα. Ρε Χριστιανέ, πας καλά. Θα το περάσω και θα πάω στο Λιβανό να μου βάλει μια λάμπα και θα τελειώνει η υπόθεση. Ήμαρτον δηλαδή. Αυτά τα προβλήματα συναντάμε καθημερινά και δεν ξέρουμε πού έχει γωνία το τάλιρο. Το μεταλλικό τάλιρο, πού έχει γωνία. Δεν το ξέρουμε. Εγώ αυτό που λες, θα είδα και μια ερώτηση εδώ με έναν φίλο που ρωτάει γιατί λέει τα αμορτισέρ, τα aftermarket, ναι, δεν αντέχουν όσο τα γνήσια. Τώρα δεν ξέρω γιατί αυτοκίνητο συγκεκριμένα μιλούσε. Απαντήσουμε. Ναι. Εγώ αυτό που λες για τα χτέω, εγώ λέω πολλά αυτοκίνητα που έρχονται εδώ έχουν περάσει χτέω πριν 6-7 μήνες. Και κοιτάς ειδικά μερικές φορές τα πίσω αμορτισέρ, μου συμβαίνει λες τα πίσω αμορτισέρ. Και τα βλέπω και τρεχουλάδι. Και το περνάνε. Και πάω, λέω κάτσε πάνω να δω, λέω το χτέω του. Και πάω και βλέπω το χτέω του, 80% τα πίσω. Ρε φίλε, τι 80% αφού είναι πού σχήματα αμορτισέρ. Το πιστεύεις ότι δεν μπαίνει το αυτοκίνητο σε αμορτισερόμετρο? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να πω δεν μπαίνει. Μπαίνει και δεν μετράει. Το αυτοκίνητο μπαίνει στα plate, τα οποία τα και βλέπει τον τζόγο. Τα συνεμπλοκ, τα ακρόμπαρα και τις μπύλες. Ναι. Μέχρι εκεί. Εντάξει, δεν μπαίνει σε. Το ξέρω και το έχω πει. Και κανονικά θα πρέπει να μπαίνει. Κανονικά πρέπει να μπαίνει. Γιατί γράφει αυτό. Γιατί δεν γίνεται την ώρα που χρειάζεσαι τα πίσω αμπουρτισέρ. Συμβάλλουν και αυτά. Δηλαδή θα αρχίσει ο κόλο τα. Μπορεί να το χάσει το αυτοκίνητο. Άμα είναι πισωκίνητο το αυτοκίνητο και δεν έχει καλά. Και προς το κίνητο, ναι, να κάνει σε γκάζι, πέφτει σε λούκι, περνάνε μπροστινή, ή πίσω, ντάν, βαράνε και έκανε έντο. Το καταλάβατε. Μιλάω για ακραίες καταστάσεις. Χτέω, λέει, περνάς με 20 ευρώ πλάς. Δηλαδή είσαι 20 ευρώ και περνάς χτέω. Και τα ιδιωτικά, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Και φτάσαμε. Παλιά τα λέγαμε αυτά για τα δημόσια. Τώρα συμβαίνει και με τα ιδιωτικά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν τον κόβει στον άλλον για μια λάμπα. Δεν τον κόβει για δύο καθρέφτες. Κανένας δεν έχει καθρέφτες. Ή πιστεύεις ότι άμα έχει καθρέφτες θα τον εσώσει ο καθρέφτης που θα κάνει προσπέραση? Άμα δείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για τα μηχανάκια, κυρίες και κύριοι, λέει την ώρα που οδηγάμε τη μοτοσυκλέτα, με την άκρη του ματιού μας κοιτάμε να δούμε αν έρχεται. Εντάξει, γιατί το είδωλον μπορεί να σε παραπλανεί. Και μπορεί να μην, καταρχήν τα περισσότερα δεν είναι σωστά ρυθμισμένα. Μπορεί να κοιτάνε πολύ όμως. Μπορεί να μην, δηλαδή δεν ξέρει. Εμένα ο δικός μου καθρέφτης έχει μαλακώσει πύλια και την ώρα που πιάνω χιλιόμετρα. Κλείνει, μπαμ, το ξανανοίγω. Κλείνει, μπαμ, το ξανανοίγω. Τι θα λέμε τώρα, κατάλαβες? Τι εργαλείο του εδώ. Αυτό είναι ένα Range Rover 3,8. Να απαντήσουμε Βέρεια Ημαθία στο φίλο μας. Ναι, 3,8 οκτακύλινδρο, V8 δηλαδή, diesel. Είναι διπλοτούρμπινο. Λοιπόν, είναι διπλοτούρμπινο. Αυτό το μοτέρ ήρθε σε εμάς από αντιπροσωπεία γιατί λέει δεν επισκευαζότανε. Καλά, εντάξει. Ήρθε στο Μάιο, θα επισκευαστεί. Ωραία, έχει και νόκ απάνω. Τέσσερις νόκ έχει. Λοιπόν, είναι diesel, ναι. Είναι Euro 5. Με το που πιάνει το πυράκι, διορθώνει. Λέμε ότι τα νόκ sensor από τα diesel είναι πολύ πιο γερά από τα NOx sensor από τις βενζίνες, γιατί τα κροταλίσματα είναι πολύ περισσότερα. Πολύ περισσότερα και τα δέχτη και πρέπει να διορθώσει. Λοιπόν, αυτό το μοντεράκι επισκεύασε ο φίλος μας ο Μάριος, κυρίες και κύριοι, σήμερα και είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία ότι θα κάνουμε ένα live, θα έχουμε ένα θέμα καλό, να πούμε 5 πράγματα τα οποία θα σας δώσουν να σας βάλει να σκεφτείτε, να πεις τι λένε τούτοι εδώ οι καραβλοί με τα καπέλα. Ναι ρε φίλε, και είμαστε οι καραβλοί και δύο. Ναι, δάσκαλέ μου. Λοιπόν, και ήρθε σε εμάς λοιπόν να το φτιάξουμε. Αυτά τα κλειδώματα που βλέπεις εκεί. Ξέρω. Αυτός έχει... Τα φτιάχνεις και στην Αφρική αυτά τα μοντέλα. Αυτά έφτιαχνα το πλήσω στην Αφρική. Αυτά είναι που σηκώναμε τα κουμπούκλια για να τα βγάλουμε. Μπράβο. Σηκώναμε τα κουμπούκλια, αφήναμε το σασί κάτω. Ναι. Και βέβαια εδώ στην Ελλάδα... Δεν μπορεί να κυκλοφορεί. Όχι, δεν είναι αυτό. Στην Ευρώπη τα ανταλλακτικά της Land Rover είναι δυσκύλια. Γιατί? Δεν ξέρω. Δηλαδή ακόμα και... Ερώτηση. Στην Αφρική
Στην Αφρική για πλάκα, δηλαδή. Έχουν πάρει Αγγλία, είναι πιο κοντά από εμά. Κι όμως, και εγώ έτσι έλεγα, λέω χαιρετίσματα. Τα βρίσκα στην Αφρική. Όπως τα Ντουκάτι. Ιταλία είναι δίπλα. Άμα πετάξω μια πέτρα, έπιασα στην Σικελία. Εγώ θα σου πω το εξής. Την τσιμούχα του στροφάλου αυτού, ναι. Η οποία στην Ευρώπη δεν υπάρχει aftermarket, είναι με ένα γαϊδούρι. Θα σου δείξω άμα θα το πει. Άνοιξε και το κουτί. Πρέπει να διαιρέσει το κουτί. Άνοιξε και το κουτί. Το κουτί αυτό είναι φέρτο. Ναι. Είναι καινούργιο. Original Land Rover. Αυτό εδώ. Ναι. Για άνοιξε λίγο. Λοιπόν. Live, κυρίες και κύριοι, τα ανταλλακτικά πάρτι θα βγάζουμε live. Αυτή εδώ είναι η τσιμπούκα. Ωραία, ωραία. Μαζί με τον καθρέφτη. Τι μέρα σου, Ερμανούλα. Μαζί με τον καθρέφτη. Και άμα δείτε, φιλαράκια μου, για να κάνει στεγανοποίηση δεν έχει φλάτσα. Έχει ένα, έχει πάει το μηχάνημα, το CNC, και λιώνει μια, όχι κόλλα, λιώνει παμπριζόκολλα, η οποία πάει και κολλάει στο μέταλλο και φτιάχνει ένα φιλμ το οποίο κάνει στεγανοποίηση. Το βιδώνεις, τάπ, τέρμα. Λοιπόν, αυτό εδώ το ανταλλακτικό, έτσι για να έχετε μια τάξη μεγέθους, ξέρεις πώς μπορεί να κάνει, πες μια τιμή. 60 ευρώ. Τι 60 ευρώ. 160. Τι 160. Μου κάνεις πλάκα. Σοβαρά. Είναι 380. 380 ευρώ. Μαγιές. Βγάζουμε το παλιό, πάμε στο ζέρβα, τρώμε αυτό το πλαστικό στη φρέζα και πιάνουμε για ταιριά με τσιμούχα. Έτσι κάνουμε εμείς οι παλιοί. Μαζί σου, αλλά έχει σκέψει το εξής ενδεχόμενο. Δηλαδή υπάρχει και αυτό, τέτοιο να βάζεις με τσιμούχα, έτσι. Εγώ δεν σου λέω τίποτα, επειδή εγώ δίνω κίνηση για τα μοντέρ. Σκέψει το ενδεχόμενο. Σκέψει το απλό ενδεχόμενο να δακρύζει. Να κλάψει η μάνα του Πελέ. Και να χρειάζεται να ξαναβγάλω κουβούκλιο. Δηλαδή. Σου λέω τι θα έκανα εγώ στο δικό μου. Ρε. Α, στο δικό μου μπορεί να το έκανα και εγώ. Έτσι. Ναι. Σε πελάτε δεν το κάνω. Ναι, όχι. Εννοείται και εγώ. Όχι. Κοίτα, να έχω τον κόλλο μου καθαρό. Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Πελάτη, θα τον ενημέρωνα μου. Να κοιμηθώ το βράδυ, λέμε. Ναι. Αυτό λοιπόν εδώ το πραγματάκι έκανε να έρθει από την Αγγλία. Να το, εδώ μπαίνει. Ναι. Λοιπόν, έκανε να έρθει από την Αγγλία 38 μέρες. Όταν έφτιανα τσέρνα μότο, το τελευταίο κομπλίο με το κουτό μέσα είχε το λεγόμενο κετσέ. Ή το λένε αλλιώς. Σαλαμάστρα. Σαλαμάστρα, περίμενα να δεις πώς θα πω. Η σαλαμάστρα. Κορδόνι. Το κορδόνι. Κυρίες και κύριοι, σαλαμάστρα είναι ένα χοντρό πράγμα το οποίο είναι εμπλουτισμένο με ένα πράγμα σαν κερί. Σαν κερί, ναι. Έτσι. Και στο στρατό που τα έφτιαχνα γιατί ήμουν τεχνίτης τροχοφόρων οχημάτων. Το μισό κομβίο από εδώ βγαίνουν και είχε ένα ωραίο λούκι. Το βάζες μέσα, παπ, και το μοντάριζες. Λοιπόν, ωραία πράγματα δείχνουμε. Πιστεύουμε, οι φιλαράκια μου, καλά, η εκπομπή με τον Μάριο να σας αρέσει. Και με τον Αλέξη από μένα. Μπορείτε να γράφετε σχόλια, ό,τι προλαβαίνουμε σχόλια, να διαβάσουμε. 521 άτομα, εννοείται ότι πρέπει να κάνετε και ένα like, έτσι. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe ή ένα subscribe. Ενεργοποιήστε το καμπανάκι και σας υπόσχομαι ότι θα έρθω και σε ένα επόμενο βίντεο και θα σας δείξω και εγώ τι κάναμε στα αυτοκίνητα που παίρναμε πιστόνια από μηχανάκια, έτσι, ναι. Και κάναμε τα μοντέρια όσο μπορούσαμε γρήγορα. Εγώ ένα θα σας πω, το οποίο το έχει κάνει άλλος μάστορας, και όταν του είπα ότι το έκανα εγώ, μου λέει το είχα κάνει και εγώ. Είχα ένα σκόνα πισωκίνητο με μεντεμένιο καπάκι και ήταν τετρακίνδυρο, οχταβάλβιδο. Είχα βρει ένα πεταμένο τρακαρισμένο Opel Senator. Το Senator το 4000 κυβικά ήταν ένα Opel, το οποίο είχε εξακίνητρο κινητήρα 24 βάλβιδο. Άρα είχαμε 4 βαλβίδες στο κινητήρα. Και να μην σας το πολυλογώ, έκοψα την κεφαλή, έβγαλα δύο κομμάτια στην άκρη και τη μόνταρα, κακήν κακώς, γιατί τα μπουζόνια δεν πέφτανε και τι έπρεπε να φτιάξω. Αξονάκι στον τόρνο, να βουλώσω τις τρύπες για να βγάλω καινούργιες τρύπες βάσει της φλάτζας. Αλλά μου καθόταν ακριβώς. Τέλος πάντων, ένας άλλος μάστορας παλιός, πολύ καλός μάστορας που έτρεχε και στο Ακρόπολης και τέτοια, το είχε κάνει. Και του είχε δουλέψει τέλεια. Εγώ λέω την αλήθεια, δεν μου δούλεψε έτσι όπως ήθελα. Ήθελα να φτιάξω ένα δίλητρο 16 βάλβιδο, ναι. Της εποχής, με μαντεμένιο. GM, έτσι, ναι, ένα μότο. Αλλά δεν παίξε. Είχε γίνει η πρώτη απόσυρση και πηγαίνανε και βγάζανε πράγματα τότε από τα αυτοκίνητα τα οποία τα άλλιωνε ο Γερανός και είχα πάει σε ένα Lancia Fulvia. Το ξέρεις, Φούλβια. Και πώς δεν το ξέρω. Και είχα βγάλει τα δύο καρμπιλατέρ, δύο καφέ του Περοής. Γιατί μου άρεσε ο ήχος. Σημειωτέω ότι αυτά τα καρμπιλατέρ τώρα. Είναι πανάκριβα. Να πέτα παρακλήσεις, κάνανε 900 ευρώ. Είναι πανάκριβα. Και τότε τα πετάγαμε, μάγκες. Τα πετάγαμε. Στερνή μου γνώση να σιγά πρώτα, μου λέγει η γιαγιά μου. Άμα τα είχα φυλάξει τώρα, δεν θα τα πουλάγα, προσοχή θα γινόμουν, αλλά θα έκανα το μάγκα. Το παλιό μου θα το φτιάχνα έτσι όπως γούσταρα εγώ. Καταλάβατε, έτσι ισχύει. Λοιπόν, εγώ τα εντάξει, τέτοια extreme δεν έχω κάνει.
Να κόβω τέτοιο, αλλά αυτό που πήγες να πετύχεις και εσύ είναι αρκετά πιο δύσκολο, γιατί και με τους κεντροφόρους... Δεν είχαμε, ρε. Και με τους κεντροφόρους πρέπει να χρονιά, βέβαια, και με τους κεντροφόρους, γιατί αυτοί σε εξακύλυντρο είναι γωνία σφινός 120 μοιρών, δεν είναι 180 μοιρών. Έτσι ακριβώς. Οπότε σου βγαίνει και λίγο διαφορετικό το βήμα στους κεντροφόρους και οι γωνίες σφίλησης κτλ. Δεν δούλεψε καλά, αλλά η προσπάθεια ήταν... Και όταν τότε τουρμπίζανε, προσπαθούσαν να τουρμπίσουν αυτοκίνητα. Με καρπιλατέρ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Έως... Δεν ξέραμε. Εγώ δεν ήξερα. Αν το 1990 μάθανα να τουρμπίζω, πιστέψε με, θα ήμουν ακόμα πιο ευτυχισμένος από ό,τι είμαι τώρα. Λοιπόν, καταρχήν να ξέρεις ότι τα καρπιλατέρ της τουρμπίνα, με τουρμπίνα παίρνουν πίεση και από κάτω στο πλωτέρ. Λοιπόν, αυτά. Είναι τα αεροπλάνα έτσι. Μπου, φωτιά! Έφευγε μεσίνα από την υπερχείληση, ζωντανή έξω. Λοιπόν, όσοι τα κάνανε αυτά. Λοιπόν, τα καρμπιλατέρ τα τέτοια, άμα δεις, επειδή εγώ είχα κάνει και αεροπορικές κατασκευές, είναι των αεροσκαφών είναι έτσι. Έτσι. Λοιπόν, που ουσιαστικά είναι για καρμπιλατέρ για τουρμπάτα τέτοια, για τουρμπάτα μοτέρ, έτσι. Λοιπόν, εδώ παίρνουμε πάρα από τους έμπορους, μπορεί να διαλύσει, λέει, το μισοχαλασμένο αμορτισέρ. Αν δεν ξέρω την ερώτηση, δεν νομίζω, όχι, το μισοχαλασμένο, άμα είναι μισοχαλασμένο, είναι μισοχαλασμένο. Όπως και ένα, το αμορτισέρο με το κάνει, μια λακκούβα, ένα, πώς το λένε, ένα πλακό στο δρόμο. Ναι, αυτό το πράγμα είναι το αμορτισέρο με το ένα πλακό στο δρόμο. Τι είναι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, άμα πέσει ένα πλακό στο δρόμο με ένα μισοτελειωμένο αμορτισέρο, θα σου τελειώσει. Είτε θα σου τελειώσει. Για δες, τι άλλο ρωτάνε, τι θέλουν να μάθουν. Άλλο η σαλαμάστρα και άλλο ο κετσές, κορδόνι, Αλέξη, λέει εδώ ο φίλος. Άλλο η σαλαμάστρα. Τέλος πάντων, εντάξει, μπορεί να ισχύει αυτό που λες, φίλε, αλλά κάτι παρεμφερεί είναι. Εντάξει. Λοιπόν, λέει, ας μην λέει ο καθένας το ρόλο του. Παιδιά, εντάξει, ακούστε να δείτε. Ο κάθε άνθρωπος έχει έναν τρόπο να μεταδίδει τη γνώση του. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Αυτό το σχόλιο ήταν καλό ή κακό. Είναι πιστεύω, κακεντρική. Εντάξει. Θα ολοκληρώσω, λοιπόν. Εμείς τους αγαπάμε όλους. Λοιπόν, λέει, να μείνει ο καθένας στον χώρο του, εσύ κάνει σόου, εγώ κάνει τα επιστημονικά. Σας λέω, ο καθένας, εγώ, από τα βίντεο του Αλέξη, αυτό είναι το σημαντικό. Έχω μάθει. Αλήθεια το λες. Βεβαίως. Τιμή μου. Βεβαίως. Μα είναι δυνατόν να τα ξέρεις όλα. Μα είναι δυνατόν να τα ξέρεις όλα. Δεν είναι δυνατόν να τα ξέρεις όλα, παιδιά. Δηλαδή, όποιος λέει τα ξέρω όλα, είναι ηλίθιος. Πραγματικά είναι ηλίθιος. Και εγώ από τα βίντεο του Δουνού, δηλαδή με τα torque plate, όταν έκατσε και έφτιαξε torque plate, ότι πρέπει να το κάνουμε τώρα επιτυχία με torque plate, μου διεύρυνε τους ορίζοντες. Και σε αυτούς που γράφουν τα σχόλια τα τέτοια. Δεν πρέπει να λέτε ότι θέλετε. Εγώ αύριο θα πάω στον Τούντα και θα λιώσω 4 λάστιχα που μου έχουν ετοιμάσει ένα Y30 και θα κάψω και μισό ρεζερβουάρ βενζίνα. Αυτό. Τέτοιο, μήπως είναι αυγάς. Κανονική. Ασύρει κανονική, εγώ τα λάστιχα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Ο καθένας έχει έναν τρόπο να μεταδίδει πράγματα. Και ο Αλέξης κάνει βίντεο, αν και τελευταία το είχε γυρίσει πολύ στις παρουσιάσεις και είχα ξενερώσει κι εγώ. Ναι, μου το είπαν και οι φίλοι σου. Μου το είπαν. Λοιπόν, μου το είπαν. Είπαμε μία παρουσίαση, δύο παρουσίαση. Με παίρνω τηλέφωνο και μου λένε πρέπει να κατέβεις κάτω στην παραλία που έχει τα παλιά και τα καινούργια αυτοκίνητα. Πήγα, έκανα ένα αυτοκινητάκι, ένα μπεβέ διθέσιο. Το οποίο ήταν το ΙΣΥΜΑ, ΙΣΕΜΑ. Το ΑΙΖΟΤΑ. ΙΣΟΤΑ. 250 κυβικά. Τέλο πάντων, πίσω. Το προηγούμενο ήταν και αυτό, η παρουσίαση. Αλλά επειδή έχουμε σταματήσει τις παρουσιάσεις, φιλαράκια μου, έχουμε ξαναγυρίσει πάλι στο συνεργείο και έχουμε αρχίσει να μουτζούρουμε τα χέρια μας. Αν μπείτε στο κανάλι μου, θα δείτε δύο CRF που τα έχω ξεκυλιάσει. Δεν μου λες, αυτό που παρουσίασε χθες την μοτοσυκλέτα τη Yamaha με τα δύο που είχε διπλούς τροχούς μπροστά. Α, το είδες. Ναι. Πόσο κάνει αυτό το εργαλείο, κάνει 18. Κάνει 15 χιλιάρικα, 16. Ναι, είναι λίγο πιο ακριβό και φοβήθηκα εγώ να το οδηγήσω. Αλλά αν νιώθεις μια ασφάλεια την ώρα που άρχισες να μπαίνεις και τέτοια, το, σαν να ήταν βιδωμένο. Σαν οι ρότες οι μπροστινές να ήταν πάνω σε ένα. Σεράγγες. Σεράγγες, μπράβο, μπράβο. Και το συγκεκριμένο μηχανάκι το πήρα για το τεστ αλογογεωργίου, το πήρα ανταλλαγή, 1700 χιλιόμετρα το μηχανάκι. Και του λέω, πες μου την ευρύγουλα δικό σου να το δοκιμάσω. Μου λέει, πάρτο. Και το είχα και το έκανα δοκιμή όλη μέρα, το έκανα βολτούλες, το πήγαινα, το έφερνα. Και μου λέει όταν βγήκαν τα μηχανάκια αυτά, τα Tracer τα 900, πήγαμε στη Βίσσα στα Μέγαρα, κάναμε ένα test drive, κανονικά, και μετά πήρε αυτό. Πήγαινα το ίδιο, μου λέει τέρμα, και κατάβαζα 3 δευτερόλεπτα πιο γρήγορο. Διαφορά. Και δεν λέει ψέματα ο Αλέξης, είναι. Διαφορά. Μου λέει αλήθεια, μου λέει 3 δευτερόλεπτα. Ναι, έχει μια καλύτερη. Καταρχήν φρενάρει αργότερα και παίρνει με περισσότερη στροφή, φαντάζομαι. Έτσι ακριβώς, όπως το είπες. Γιατί έχει πλέον
Έχει τέσσερα, τέσσερα δισκόπλαινα μπροστά. Ναι, και τέσσερα αμόρτισερ. Έχει δύο αμόρτισερ. Το είδα αυτό, μα το είδα εγώ αυτό. Το ένα είναι συμπίεση και το άλλο rebound. Α, έχει δύο, ναι. Η συμπίεση είναι ριζόμενη, το rebound είναι στάνταρ. Γιατί δεν χρειάζεται. Δεν είναι και αγωνιστικό. Έτσι ακριβώς. Και έπαθα πολλά. Κοίταξε, είναι αυτά όλα η μόδα που ξεκίνησε ουσιαστικά η Πιάτζιο. Έτσι ακριβώς. Μετά ήρθε η Quart. Ναι. Μπορκόλη, μια εταιρεία τέλος πάντων. Ναι, ναι. Και τώρα βγήκε αυτό, είχα δει. Που... ήθελα να σου πω και εντυπωσιάστηκα. Κι εγώ. Αλλά ήθελα να σου πω πάνω και θα γυρίσω λίγο για τις παρουσιάσεις. Mm. Είναι η. Κι εγώ αποφεύγω να κάνω παρουσιάσεις πολλές. Έχω κάνει μερικές παρουσιάσεις. Πράγματα τα οποία πιστεύω πραγματικά για το ελληνικό κοινό ήταν. Δηλαδή, έχω παρουσιάσει κάτι αυτοκίνητα τα οποία δεν τα βλέπει εύκολα στην Ελλάδα ή δεν υπήρχαν καθόλου στην Ελλάδα. Oh, okay. Λοιπόν, οπότε ήταν κάτι έτσι να δείτε λίγο πώς είναι τα ιαπωνικά αυτοκίνητα. Έχω παρουσιάσει εγώ ένα βαν. Ιαπωνικό στην Νότια Αφρική. Το οποίο φίλε ήταν. Αλλά έχει κάνει παρουσίαση κι εσύ. Είχα. Αλλά ήταν... και γίνει και η παρουσίαση κι αυτό. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Απλά ήταν κάτι αυτοκίνητα τα οποία δεν μπορούσε να τα βρει. Δηλαδή πώ ήταν η Ιαπωνική τεχνική. Δηλαδή, αν βρω NSX το 2700 το V που είναι το κινητήρα πίσω. Βεβαίως. Θα το κάνω. Πού θα το βρει. Δεν είχε ένα τύπαρι στην Ελλάδα και τον ψήνω να μου το δώσει να το βγάλω βόλτα. Λοιπόν. Καλό αυτοκίνητο. Ήταν το αυτοκίνητο που εξέλιξε εσένα. Έτσι ακριβώς. Ήταν το αυτοκίνητο που εξέλιξε εσένα. Ο Σύρο είχε κάνει πολύ καλή δουλειά τόσο ώρα στον. Ζούσε τότε. Όταν... ζούσε ο Σύρο. Ζούσε ο Σύρο και το εξέλιξε ο εσένα. Λοιπόν... αγαπημένο. Και απέξω. Λέω λοιπόν για το τέτοιο ότι ουσιαστικά αυτό κάνουν οι εκπομπές στη τηλεόραση. Εμένα μου... που κανένας δεν τις βλέπει. Άμα μου ζητήσουν να κάνουμε εκπομπή, θα σε πάρω στον παρουσιαστή και θα πω παιδιά, εμείς δεν κάνουμε παρουσιάσεις. Εμείς πάμε να λύσουμε κάνα μοτεράκι. Ή να πάμε να κάνουμε μια εκπομπή, να βρούμε ένα χωρικό, να κάνουμε το Pin My Ride. Να πηγαίνουμε στον μπάρμπα που έχει το παλαιό Datsun, να δουλέψει αμοβολή, βάψιμο και το μοντέρ εμείς. Τι θέλω να πω. Κάτι ήθελα να σου πω για αυτό τώρα και το ξέχασα, κόλλησε το μυαλό μου. Να γούσταρες να κάνουμε το Pin My Ride. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι ξέρεις τι η Ελλάδα είναι. Να σου πω λίγο διαφορετικά. Η τηλεόραση στην Ελλάδα είναι για τις γυναίκες. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή όλες οι εκπομπές άμα δεις είναι για γυναίκες. Δεν υπάρχει εκπομπή. Δηλαδή. Ας πούμε, δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το αυτοκίνητο και με μοτοσυκλέτα είναι μικρό κοινό στην Ελλάδα. Όλοι απορροφούνται στο διαδίκτυο. Ωραία. Ποια εκπομπή στην τηλεόραση υπάρχει, το Traction. Θες να σου πω νούμερα. 9%, 8%, 6%. Καλά, ούτε 4% δεν έχει. Αλλά εγώ θα σου πω το εξής. Βλέπεις μια εκπομπή του Traction με τον κύριο Στεφανή, ο οποίος είναι συμπαθέστατος. Εγώ τον συμπαθώ, τον ξέρω τον άνθρωπο. Είναι συμπαθέστατος. Να είναι καλά. Τι αποκομίζει από αυτήν την εκπομπή. Διαβάζουν ουσιαστικά του marketing τη εταιρεία που ξέρουν στο αυτοκίνητο. Και τα λένε με δικά του λόγια. Τι με δικά του. Ακριβώ ό,τι γράφουν του λένε, ρε φίλε. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτό το έχει δώσει το marketing. Έτσι ακριβώ. Δηλαδή, συγγνώμη, τι κάνει να διαφημίσει τα αυτοκίνητα που σου δίνουν. Όχι, να κάνουν την εκπομπή. Δηλαδή, εμένα μου δίνουν εκπομπή. Αν μου δίνουν ένα αυτοκίνητο, μου δίνουν, ξέρω εγώ, πήγα να κάνω μια εκπομπή. Είμαστε αυτοκίνητο. Ωραία. Στο γρίλο όπω είναι. Πριν το οδηγήσουμε. Τι είναι αυτά, δηλαδή θα το. Στο θριάσιο. Αυτό θα ήταν μετά. Ανεβαίνει τώρα τη διαδρομή, γιατί τον καλεσμένο τον τραγουδιστή και πάνε τη διαδρομή και κουβεντιάζουν και τι ωραία και τι ωραία που στρίβει. Βάλτο κάτω και φάτου τα τέρα. Λοιπόν, εντάξει, είναι, πώς το λένε, μην είμαστε γη κάφρι. Όχι, φίλε. Άρα, εγώ σου λέω, στα όρια θα το δοκιμάσουμε. Θα έκρινα ένα αυτοκίνητο, να σε βάλει τώρα, να βάζει κάτι τραγουδίστρι και κάτι... Τραγουδίστρι. Τι να στρίψει αυτή, ρε. Τι να στρίψει αυτή, ρε. Θα μπερδεύει στα χέρια της, θα τα κάνει έτσι. Λοιπόν, έτρωνα να κάνω. Ρε παιδί μου, δεν κρίνουν τα αυτοκίνητα, αν είναι καλά ή όχι. Όλα τα αυτοκίνητα που οδηγάνε είναι καλά. Δεν έχω ακούσει ένα παράπονο. Να πούνε, ρε παιδιά, δεν έχει καλό αυτό το πράγμα αυτό το αυτοκίνητο. Ό,τι αυτοκίνητο, βρε Hyundai, βρε Alfa Romeo, βρε Mercedes, βρε τέτοιο. Βρε όλα καλά, βρε ένα μειονέκτημα, δεν υπάρχει. Ένα. Ένα. Κάτι και βρε, πάρα πολύ βεζίνη. Να πεις αυτό το κουμπί δεν μ' αρέσει, ρε φίλε, έτσι όπως το έχετε βάλει εδώ, είναι μαλακία. Δεν βρίσκουν το ένα μειονέκτημα. Δηλαδή διαβάζω σου λέω ότι. Θα πάω και θα τα αγοράσω εκείνο το αυτοκίνητο που δεν έχει μειονέκτημα. Γιατί θα πω, ο μάγκας λέει την αλήθεια. Ναι. Έτσι. Ό,τι, λοιπόν, γι' αυτό πάνε άπατα. Δηλαδή, και δεν υπάρχει μία εκπομπή. Τι εκπομπή να μας καλέσουν να κάνουμε στην τηλεόραση. Μα δεν υπάρχει εκπομπή για το αυτοκίνητο στην τηλεόραση. Ή γενικά για το μότο προ τηλεόραση. Στην ελληνική. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, που το Top Gear. Ρε φίλε, τι εκπομπάρα. Εκπομπάρα. Πέφτουν εκατομμύρια έτσι. Πέφτουν από τον καναπέ. Και λέει, άρα είδες που είχες στα λόγια μου. Τι σου είπα εγώ, ναι, αλλά κοινό. Τι σου είπα εγώ, Μαριάκο. Για ποιο πολλά, γιατί μου πεις πολλά. Να φύγουμε από τον καναπέ από την κουβέντα και να πάμε στο θεριάσιο που, Μα θα τα κάνεις και αυτά. Θα τα κάνεις και αυτά. Δηλαδή, εκεί, όμως, εκεί γίνε καφρί. Όχι, αλλά αυτοί όμως, πρόσεξε. Άμα δουν ένα μειονέκτημα, το λένε. Ναι, το λένε.
Δεν είναι όλα καλά. Όχι, φίλε. Αυτό είναι μαλακία, σου λέει ο άλλος. Και το λένε στα αγγλικά, μάγκες μου. Λοιπόν, γιατί μιλάνε αγγλικά, έτσι. Και ουσιαστικά βγάζουν τα τέρα τους και είναι. Γιατί, γιατί ουσιαστικά δεν κρύβονται, δηλαδή κάνουν δημοσιογραφία. Έτσι ακριβώς, φιλαράκι μου. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη. Όλα καλά. Δεν... Ένα παράπονο, ρε παιδιά, δεν έχετε. Έτσι ακριβώς. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή αυτό το πράγμα. Μία εκπομπή έτσι κι αλλιώς υπάρχει, δεν υπάρχει άλλη. Υπάρχει. Το στην τηλεόραση. Όχι, στην ελληνική τηλεόραση. Νομίζω ναι. Για αυτοκίνητα. Ναι. Και με μοτοσυκλέτες, ποιος υπάρχει. Μαζί. Για μοτοσυκλέτες, φίλε, δεν θυμάμαι. Νομίζω πρέπει να υπάρχει κι άλλο ένα. Όχι, ουσιαστικά ο Κούντρας δεν είναι μαζί του. Ο Θανάσης. Ναι, ο Κούντρας, εγώ το διάβαζα από το μότο. Από το μοτό, πιτσιρικάς. Ναι. Είχα περιοδικά μοτό. Εγώ δεν ξέρω προσωπικά. Εγώ δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Λόγω της ασχόλησης, ναι, με το χώρο. Αλλά και αυτός, ας πούμε, στο δικό του κομμάτι, δεν λέει ένα παράπονο, ρε φίλε. Δεν λέει, δεν στρίβει, δεν κάνει, δεν πάει, δεν κάνει. Μήπως δεν το λέει για να μην στενοχωρήσει τις εταιρείες που το κατασκευάζαμε. Μαζί σου, τι δημοσιογράφος είσαι. Όχι, φίλε, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Δεν γίνεται. Δεν σου είπα να πεις ότι είναι μπουρδέλο να μην το πάρει κανένας, αλλά να πεις κάτι. Αυτό δεν απευθύνεται για αυτόν τον κόσμο. Απευθύνεται για αυτόν τον κόσμο. Μην πας και το πάρεις εκεί, γιατί δεν θα πατήσει φρονότερα στρίψη. Κάποιοι δημοσιογράφοι όμως που ήταν το περιοδικό, όπως ήταν το 0, το 0300, την ώρα που ξεκινάγανε και γράφανε, θυμάμαι το 2001, 1999, για το κατέμ που δεν είχε μοχλικό σύστημα και έλεγε ότι έχει PDS το σύστημα, σκελετός, ψαλίδι. Γράφανε από κάτω ότι την ώρα που βιδάω το αλματάκι, ντάν μου κάνει ο κόλος του. Το γράφανε και λέει, είναι επικίνδυνο. Μπορεί να βρεις πετρέλαιο με τα μούτρα. Σωστό. Καταλαβαίνετε, το γράφανε. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι. Ναι, αλλά μαζί σου εκεί ουσιαστικά πλήρωνες κάτι, δεν ήταν δωρεάν, δεν είσαι στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση είναι όλα, πώς το λένε. Έτσι. Το απόλυτο δίκιο λέει για τους Έλληνες δημοσιογράφους είναι τόσο μικρή αγορά που αν παίρνουν, λέει, αρνητικό του κόβουν τη διαφήμιση. Ισχύει. Ρε παιδιά, ισχύει. Και τα πληρώνουμε εμείς. Πεζό 207 Turbo πίσω, άδειο. Πίσω άδειο λέει. Υπάρχει και το αυτόματο στην Έρθλη. Α, το αυτόματο στην Έρθλη. Το αυτόματο. Δεν το έχω δει. Παιδιά, συγγνώμη, ούτε εγώ το έχω δει. Έτσι. Ούτε εγώ το έχω δει. Γνώμη για Tracer, πες στον Αλέξη, τι λέει. Λέει στην εκπομπή του ΕΡΤ Επιτροχών, χάρη στο Στράτο. Α, και Επιτροχών. Υπάρχει ακόμα αυτή. Χάρη στο Φράστο, εκείνο τύπου που έλεγε. Έχει και ντουλαπάκι. Ναι, αυτό θα πει. Έχει και ντουλαπάκι. Αυτό είχε πλάκα. Αυτό τον έβλεπα. Γιατί ρε, άμα θα πάμε εμεί δεν θα έχουμε πλάκα. Εννοείται. Τι μου λε τώρα. Θα γελάσει κάθε επικραμμένο χίλι. Θα πάρω τον Τατούρι και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Εγώ θα είμαι σοβαρό. Έλα, εντάξει. Ο σοβαρό τη παρέα. Εσύ θα σε κοβαλέσει. Ρε φιλαράκι, δηλαδή, άμα θα είναι να κάνουμε χαβαλέ, θα κάνουμε. Λοιπόν. Για πε μου, ρε φίλε, τι λένε. Γνώμη λέει για χάο. Παιδιά, τα έχουμε πει. Α, έχει το PC Steps. Έχει κάνει ένα ωραίο κράξιματάκι, α πούμε, για τον άνθρωπο. Έχει πολύ συζητηθεί τώρα το χάο. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα. Μακάρι, εγώ λέω μακάρι. Παρεμπιπτόντω ο Πανόπουλο είναι πολύ καλό παιδί. Δεν το ξέρω. Μα δεν λέω κανένα. Μα δεν λέει κανένα ότι δεν είναι. Συγγνώμη. Μην μπερδεύουμε τώρα την προσωπικότητα με το. Όλοι καλά παιδιά είμαστε. Δεν είπε κανένα ότι είναι κακό παιδί ή οτιδήποτε. Απλά εγώ λέω μακάρι. Εγώ ό,τι είχα να πω το είπα. Μακάρι να είναι αλήθεια. Μακάρι. Εγώ βαθιά μέσα μου πιστεύω ότι. Ή μάλλον θέλω να πιστεύω. Το υποσυνειδητό μου λέει ότι. Yes, τα καταφέραμε σαν χώρα. Θα μιλάει για όλη, για την Ελλάδα όλος ο κόσμος. Αλλά απ' την άλλη είναι λίγο. Όχι ότι τη σφίγγομαι. Με παρασύρουν οι γνώμες των άλλων. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ θα σου πω κάτι. Εμείς ένα αυτοκίνητο χειροπιαστό, σούπερ καρ έχουμε. Του Κορέ. Του Κορέ. Κοινωνική που σκαρφάλωνε τα σκαλιά. Τα πάντα. Παναγία. Έτσι. Το οποίο το έχει οδηγήσει. Ποιος ήταν αυτός που εξέλιξε το GR του Toyota. Ο οδηγός αγώνων που ήταν και μετά με τη Mitsubishi, ο Μάκινεν. Ο Μάκινεν. Δεν θυμάμαι. Το έχει οδηγήσει ο Μάκινεν. Ναι. Στις καρούτες. Δεν ξέρω. Ναι. Έχει και ένα γιο Μάκινεν. Όχι. Δεν θυμάμαι. Μάκινεν, πατέρας, γιος. Μπορεί να έχει και γιο. Τώρα. Τέλος πάντων. Είναι... Τόμι. Τόμι Μάκινεν. Αυτός είναι. Ο Τόμι Μάκινεν. Αυτός... Το έχει οδηγήσει ο Τόμι Μάκινεν. Ναι, ξέρω. Και του πέσανε τα σαγόνια, λέει η μάγκεστη. Του φύγε πέτρα από τα δηλαδή, δόντια. Αν λέει το εξελίξει. Έστριβε παντού με τα όσα ερχότανε. Δηλαδή λέει τι είναι αυτό που κάνει εδώ. Και σκαρφάλουνε και σκαλοπάτια, κατέβαινε, λοιπόν, ανέβαινε δέντρα, τα πάντα λέμε. Χειροπια, πρόσεξε. Τέσσερα αυτοκίνητα, το Κορέ, τέσσερα αυτοκίνητα. Και με κινητήρα Chevrolet, γιατί ουσιαστικά το να εξελίξει ένα κινητήρα, παιδιά, το να εξελίξει κινητήρα. Δεν το συζητάμε. Είναι απίστευτο το κόστος. Αφήστε το αυτό το που λέει θα φτιάξω κινητήρα δικό μου. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό και αν δεν υπάρχει.
Αυτό και δεν υπάρχει. Πάρε ένα κινητήρα έτοιμο. Δεν υπάρχει αυτό που λέει τώρα. Καταρχήν, το να κοιτάς τα σχέδιά σου V10 κινητήρα είναι απίστευτη κουταμάρα. Η Aston Martin, ναι, η Valkyria, ναι, που έχει το V12, ναι, η εταιρεία, που η Aston Martin τρέχει και σαγόνες, τέλος πάντων έχει και budget κτλ. Έφταξε τρικύλινδρο μοτέρ, τρικύλινδρο. Ναι. Σαν το Tracer. Τρικύλινδρο. Ναι. Δοκίμασε το τρικύλινδρο για να δει πώς λειτουργεί το τρικύλινδρο για να κάνει το 10 κύλινδρο. Δεν πήγε στο 10 κύλινδρο. Κατευθείαν. Σου λέει, άμα ξοδέψω τα λεφτά μου στο 10 κύλινδρους, γιατί άλλο να μετατρέπω 3 κύλινδρους και άλλο να μετατρέπω ένα 10 κύλινδρο. Λοιπόν, έβλεπα έναν άλλον τύπο που φτιάχνει κάτι εξολέμβιες που μου το έστειλε ο Βαγγέλης ο Ραγκούσης με περιστροφική, με free valve κτλ. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή, και αυτό είναι ωραίο θέμα. Ποιο είναι, λέει, το μειονέκτημα ενός τετρακύλινδρου κινητήρα. Ποτέ ένας τετρακύλινδρος κινητήρας δεν βγήκε 3 λίτρα. Γιατί? Δεν έκανε BMW. 3 λίτρα ποτέ. 3 λίτρα ποτέ. 2,5. Μέχρι 2,5. Μάξιμο. Ναι, ναι. Γιατί? Γιατί τα έμβολα, πάντα δικό μου το μυαλό, έτσι χαριτολογώντας, θα μένει ένα χιλιοστό ανάμεσα πιστόνι σε πιστόνι στα τυχόματα. Το έκανες μεγάλο, ρε φίλε. Το μπλοκ θα το κάνεις. Το έκανες μεγάλο, για πες, το μάκρεν. Για πες μου, δάσκαλε μου. Λοιπόν, είναι ουσιαστικά οι κραδασμοί που παράγει είναι τόσο μεγάλοι, οι οποίοι πλέον δεν μπορεί να σταθεί. Α, θα χόρευε ολόκληρο. Τα βάρη που έχει, κατάλαβα, δεν μπορεί να ζυγιστεί αυτό το. Με το εξακύλυντρο μπορεί να ζυγιστεί. Είναι το εξακύλυντρο απόλυτα. Δεν θέλει ούτε κραδασμικούς. Λοιπόν, οπότε αυτή η τύπη, τέλος πάντων με την εξολέβεια μηχανή, που μου την έστειλε ο Βαγγέλης και τη μελέτησα, ουσιαστικά φτιάξανε μία. Γιατί ουσιαστικά το έχουμε ξαναπεί αυτό, έτσι. Το έμβολο παρουσιάζει δύο ταχύτητες όταν ανεβοκατεβαίνει. Από τις 90 πριν το ανανεκροσημείο μέχρι τις 90 μετά το ανανεκροσημείο κινείται γρήγορα. Από τις 90 μετά στο κάτω νεκροσημείο και από το κάτω νεκροσημείο μέχρι τις 90, πάλι τις 90, κινείται αργά. Το ξέρεις αυτό? Το ξέρω. Με το μισό της δύναμης που έχει από τις, όχι, από την πρώτη μεριά, της ταχύτητας. Ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, για να το εξομαλύνουν οι τύποι, έπρεπε να κατρακύσουν την πιέλα. Και δημιουργήσει ένα σύστημα, τετρακύλυδρο, που δεν έχει πιέλα. Και είναι και free value. Λοιπόν, οι τύποι λοιπόν αυτοί, που θέλω να καταλήξω για να επανέλθουμε πέρα στο χάος, όταν πήγανε στη Μάλε και ζητήσαν έμβολο, να τους κατασκευάσουν το έμβολο, η Μάλε, που είναι μια εταιρεία που φτιάχνει έμβολα εδώ και 100 χρόνια. Γερμανική εταιρεία και τα κατέμβια 4,5 Μάλε φοράνε. Λοιπόν, πάει και τους λέει, να και τα Μάλε και τα έχω και τα τέτοια. Ναι. Λοιπόν, πάει λοιπόν και τους λέει, μην κάνετε, τους λέει, τετρακύλινδρο ποτέ. Θα φτιάξετε, λέει, πόσα έχετε λεφτά, λέει, να ξοδέψετε για το κινητήρα, λέει 3 εκατομμύρια. Σε εξέλιξη, πρώτο στάδιο. Του λέει 3 εκατομμύρια, θα φτιάξετε μονοκίνητρο. Φτιάξει τετρακύλινδρο. Ποτιστικό, μάλλον κότσι. Ένα μονοκύλινδρο θα φτιάξετε, γιατί λέει, άλλο να ρίξει 3 εκατομμύρια σε ένα μονοκύλινδρο, δηλαδή να πάρει ένα κύλινδρο να τον φτιάξει, να δει πώς δουλεύει, αν αυτό που σκέφτεται δουλεύει, και να το κάνει τετρακύλινδρο και να ξοδέψει τα 3 εκατομμύρια σε τετρακύλινδρο. Γιατί αυτό λέει θα το μετατρέψει πάρα πολλές φορές. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πού είναι λοιπόν όλα αυτά που κάνει το χάος? Τι θα φτιάξουν αυτοί, μονοκύλινδρο, τετρακύλινδρο, δεν μα κάτι. Δεν βάλανε μπροστά. Εγώ και ο Μάριος, ο Μανώλης Τατούρης, θέλω να τους στείλουμε την αγάπη μας και την αμέριστη συμπάθειά μας. Αλλά, σε αυτούς τους κατασκευαστές. Μας έχουν πιάσει πλέον στο ψηλό και το εξωτερικό. Άμα δεις, στο εγώ, ψηλό. Έχουν κάτι ερωτηματικά τέτοια, ρε μάγκες. Αυτά. Και εκεί φρενάρω εγώ. Έτσι. Δηλαδή, είναι κρίμα να εκτιθόμεθα. Δηλαδή, αν δεν γίνει, αν είσαι τόσο σίγουρος ότι θα γίνει, αγαπητέ κύριε Σπύρο Πανόπουλε, μαζί σου και ό,τι θες από εμάς. Εγώ θα έρθω τζάμπα και θα σκουπίζω για να περάσει το χάος. Εννοείται. Αλήθεια. Κι εγώ μαζί του. Γιατί θέλουμε τέτοιες προσπάθειες. Αλλά αν μας εκθέσεις όλους διεθνώς και πούνε κοίτα τους μαλάκες. Δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μας εκθέσει. Κάτι θα γίνει. Μακάρι. Κάτι θα γίνει. Μακάρι. Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουνε μάλλον. Έτσι. Έχουν, λέει, σχεδιαστεί πολλά μοντέλα από Έλληνες, αλλά πουλήθηκαν, λέει, σε ξένους κατασκευαστές. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό που ήξερα εγώ ήταν ότι το αμάξι του Πορέ σκεφτότανε να, ή μάλλον δεν ξέρω, είχε βρει μια φόρμουλα ο κύριος Κορές να κατασκευάζεται εν μέρη στην Νότιο Αφρική. Α, ναι.
υπήρχε μια εταιρεία στο Port Elizabeth, η οποία είναι συμβεβλημένη, high performance, ξεχνάω κάτι με performance. Ναι. Η οποία τι ήταν, είχε την άδεια να από τον Carl Sandley να κατασκευάζει τα κόμπρα, τα original, και να τα στέλνει στην Αμερική. Σοπα, ε. Και τι είναι. Λοιπόν, το είχε πει το όνομα της εταιρείας, εγώ την ήξερα την εταιρεία γιατί μου ήταν στην Νοτιοαφρική, ότι αυτή η εταιρεία κατασκευάζει τα original κόμπρα και τα στέλνει στην Αμερική με την υπογραφή του Carl Sandley, από την Carl Sandley την αντιπροσωπεία, ναι, έτσι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, αλλά δεν ξέρω, δεν έχει ακουστεί τίποτα από τότε. Μάλιστα. Δηλαδή το, δεν ξέρω που έχει Πάμε. Μείνει το του Κορέτο, που είναι κάτι χειροπιαστό, πήρε μπροστά, έτσι. Το είδαμε, φίλε. Και πρόσεξε, δεν βγήκε ο άνθρωπος να πει, έχω να σχεδιάσω κάτι, το έφτιαξε, το δοκίμασε και μετά βγήκε και μίλησε. Να. Δηλαδή μια διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή, αν μη τι άλλο βέβαια, ο κύριος Κορές πάσχει στο μάρκετινγκ. Ο κύριος Πανόπουλος είναι πιο πάνω στο μάρκετινγκ. Ο Πανόπουλος δεν είναι αλφαγενική Champions League. Σε μάρκετινγκ. Ναι, λοιπόν, ξέρει να πουλήσει ο άνθρωπος. Ναι, αλλά μην πουλάει μόνο αέρα, ξέρω εγώ. Όχι, δεν πουλάει αέρα, θα τα καταφέρει. Μακάρι. Έτσι θα μάθω. Μακάρι. Και εγώ. Για πάμε. Λοιπόν, όλοι μας. Λοιπόν, νόμι ιατρική λίδρα τούρμπο. Ας μιλήσει η ιατρική λίδρα που παίζουν στις μοτοσυκλέτες εδώ. Εάν τα γουστάρεις, σκέφτε τα τετρακύλιδρα και θα πω κι εγώ. Ακούστε, Μάγκης. Τρικύλιδρα έχει βγάλει τώρα, ας πούμε, 1000 κυβικά το Σκόντα, έτσι. Ναι. Το έχει βγάλει τρικύλιδρο. Και τα Φόρτ. 100 άλογα. Και τα Φόρτ. 100 άλογα. Μου φέρετε. 100 άλογα. Και 1200. Πάρα πολύ οικονομικό. Το οποίο καίει και, δηλαδή πήρε ένας φίλος με ένα τέτοιο, Σκόντα, το οποίο καίει και φυσικό αέριο. 90% άλογα και πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τα τρικύλιδρα στις μοτοσυκλέτες ήρθαν από τα Triumph. Η εγγλέζικη εταιρεία Triumph έβγαλε το Tiger και το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει μια πολύ καλή, μια πολύ καλή λειτουργία από τα έμβολα. Το πρώτο είναι στο νεκρό σημείο, το τρίτο είναι στο κάτω νεκρό σημείο και το δύο είναι κάπου ενδιάμεσα. Και τα έμβολα δουλεύουν έτσι. Εντάξει. Γιατί το έχουμε δει και σε άλλες μοτοσυκλέτες, όπως είναι το TDM, που δεν είναι το ένα. Είναι δικύλιδρο. Είναι δικύλιδρο, ναι, αλλά δεν είναι το έμβολο το ένα πάνω, το άλλο κάτω. Πού είναι, και τα δύο μαζί. Πάνω. Στο TDM το 8,5 είναι και τα δύο μαζί, όπως είναι στο T-Max το 500, και δουλεύουν δύο πιστόνια ταμπαντούμπα, ταμπαντούμπα, με πολύ μεγάλη ροπή. Ενώ στο TDM 900 το έχει λίγο πιο κάτω. Δηλαδή δουλεύουν σε στήλο. Α, έχουν ένα κυματισμό στην λειτουργία. Κυματισμό στην λειτουργία. Λοιπόν, τώρα το Triumph, το Tiger, έβγαλε και ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό ήχο, ο οποίος, από ό,τι μου λένε διάφοροι μοτοσυκλετιστές, γοητεύει. Και αν η Yamaha έκανε την αντιγραφή της, πιστεύω ότι αντέγραψε την Triumph, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Και έφτιαξε το Tracer, τα MT και όλα αυτά, τα οποία είναι πολύ καλά. Με ρωτήσανε πόσα είναι το turbo, έτσι. Πόσα λέει Tiger έχουν σπάσει. Πες πόσα Tiger έχουν σπάσει. Ναι, έχουν σπάσει πάρα πολλά. Γιατί είναι ευαίσθητα, γιατί η τεχνογνωσία, η τεχνογνωσία τους ήταν λίγο πίσω, γιατί είχαν εγκέφαλο από Renault 5. Τι πράγμα? Renault 5 εγκέφαλο. Το Tiger, το 1050 ο Tigris, φόραγε Renault, αυτό και Renault 5 εγκέφαλο πίσω στη σέλα. Και να πούμε και ένα τυψάκι για αυτά τα μηχανάκια, ότι όταν εξεχύλισε το ποταμό, ένας ποταμός εκεί στην Αγγλία και πνίγηκε το εργοστάσιο της Triumph, επειδή παρακάτω ήταν το εργοστάσιο της Cosworth, είπε η βασίλισσα της Αγγλίας, για να μην πληγεί η αυτοκινητοβιομηχανία, μοτοσυκλετοβιομηχανία στη χώρα, τα μοτέρνα δένονται στην Cosworth. Πιστέψτε με, ότι όταν τα μοτέρια εκείνης της χρονιάς δεθήκανε στην Cosworth, δεν ξέρω για ποιο λόγο, παιδιά, δεν πάθανε τίποτα. Μετά εξελίχθηκε ο κυνηγητήρας. Φτιάξανε καλύτερα ηλεκτρικά, αλλά για να μπορέσουν να φτιάξουν το κόστος, βάλανε πιστόνια από την Ινδία. Δεν βάλανε τα μάλε. Μανούλα, κλάψε με. Δηλαδή, καταλάβατε τι κάνανε. Γι' αυτό σπάσανε. Αν το φτιάξεις καλά, αν το φέρεις στον Τατούρι και του πεις, Μάρια, πάρ' το μοτέρι, γιατί ξέρει να φτιάχνει κινητήρες. Και του πούμε, φτιάξω, τάκ, 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 δεν θα ξανασπάσει, δεν θα ξαναχαλάσει. Έτσι. Αυτό. Ότι τουρμπίζει καλύτερα το τρικύλιδρο, εννοείται τουρμπίζει. Γιατί έχει λιγότερη συμπίεση στο σύνολο.
γυρνάω στον Πανόπουλο. Ο Πανόπουλος όταν πήγε με ένα Εύω, μάγκες μου, και πήρε ρεκόρ κάτω στα Εμιράτα, με δεν κάνω λάθος, το μοτέρ του δεν ήταν δίλητρο. Ήταν 1800. Τι έκανε, έκανε υποκυβισμό. Για ποιο λόγο, Μάστορα? Έκανε υποκυβισμό γιατί ακριβώς το λόγο δεν το ξέρω. Ωραία. Εγώ, περίπου. Ωραία. Σαν μηχανολόγος, μια που μου το λένε, για ποιο λόγο να κάνει υποκυβισμό και εξετάζοντας ποια είναι διάμετρος διαδρομή του Εύω, του 4G63 του κινητήρα, θα έκανα το ίδιο για να μπορέσω να ανεβάσω στροφές. Γιατί μπράβο, ουσιαστικά, εφόσον ανεβάζω στροφές με αυτή τη διαδρομή που έχω, πλησιάζω τα 25 μέτρα το δευτερόλεπτο. Μ' αρέσεις. Μιλάμε 25 μέτρα το δευτερόλεπτο, έτσι για να το αντιληφθείτε. Σκεφτείτε ένα έμβολο που παλιδρομεί περίπου, ξέρω εγώ, 76 χιλιοστά και κινείται με τέτοια ταχύτητα που με τα 76 χιλιοστά αυτά που κάνει πάνω κάτω, σε ένα δευτερόλεπτο θα έχει καλύψει 25 μέτρα. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αντιληφθείτε πάλι, 76, πόσες φορές πρέπει να γράψει 76 χιλιοστά, πόσο γρήγορα κατεβαίνει για να γράψει ένα δευτερόλεπτο 25 μέτρα, έτσι. Αυτό είναι το όριο περιστροφής. Λοιπόν, αυτό είναι το όριο περιστροφής στον Formula 1 και ουσιαστικά τι, κατά πάσα πιθανότητα μείωσε με κάποιο στρόφαρο μπίλετ τη διαδρομή, αυτό πιστεύω, δεν το ξέρω, δεν το λέει και ο άνθρωπος, γιατί είναι μυστικό του. Ναι, ρε, είναι φίλε, το μυστικό του. Και έβαλε και μια τουρμπίνα από... Μαγκιά του, είναι το μυστικό του. Ένα πράγμα τέτοιο. Δεν πρέπει να το λέει. Τι θα έκανα εγώ σκεπτόμενος σαν μηχανολόγος, λέω, έτσι. Φαντάζομαι αυτό έκανε κι αυτός. Για να μπορέσει να ρίξει τη γραμμική ταχύτητα εμβόλου και να ανεβάσει ακόμα περισσότερες στροφές. Έφερα παράδειγμα το Εύω του Πανόπουλου, γιατί θέλω να σας δώσω να καταλάβετε, μάγκες μου, ότι υπάρχει λιγότερη συμπίεση. Δεν θα στολάρει το μοτέρι στα ψηλά από την πολλή συμπίεση. Τα λέω καλά, Μάστορα. Σωστό. Λοιπόν, και πιστεύω και εγώ, γιατί να απαντήσουμε και να κλείσουμε με το ερώτημα του φίλου μας, του συνδρομητή, ότι ναι, θα τουρμπήσει πολύ καλύτερα ένα τρικύλιδρο από ένα τετρακύλιδρο. Καταρχήν έχει λιγότερες ανάγκες σε παροχή αέρα. Έτσι. Έτσι, γιατί ουσιαστικά είναι τρεις κύλιδροι, είναι άλλη διαμετρομή σε σχέση με τη διάμετρο από ένα τετρακύλιδρο, κάνει πιο λίγες καύσεις στην περίοδο του χρόνου, οπότε χρειάζεται πιο λίγος αέρας. Οπότε είναι και πιο εύκολο να γεμίσει αέρα. Έτσι. Έχει λιγότερα κινούμενα μέρη, οπότε και έχει λιγότερες απώλειες σε λειτουργία κινητήρας, αλλά έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Τραντάζει το ολόκληρο το ρημάδι έτσι, αυτό. Έτσι άμα είναι τρικύλιδρο, το καταλαβαίνεις ότι είναι τρικύλιδρο. Το νιώθεις, ρε φίλε. Απ' έξω το καταλαβαίνεις. Απέζεις, γιατί αυτό κάνει έτσι. κάνει τόσο σαματά. Λοιπόν, έχει αυτό το μειονέκτημα ο τρικύλιδρος κινητήρας, ο οποίος το μειονέκτημα αυτό των κραδασμών εξαλείφεται στον εξακύλιδρο που παίρνει ακόμα μια σειρά. Τρεις κυλίδρο, δηλαδή από τρεις γίνεται έξι. Θυμάμαι κάτι εξακύλιδρα, δίλητρα, έξι κυλίδρους. Λοιπόν... Κάτι μικρά πιστονάκια. Όπως είναι τα μπέμπε. Έβγαζε τα άλογα από τις 2.000 στροφές. Δύο, τρεις και έβγαζε. Ναι. Τα έβγαζε όλα και λες, τι ωραίο, τι κόσμιο είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό που ίσως το έχω ξαναπεί και σε ένα βίντεο, είναι το εξής ότι, σκεφτείτε το εξής ότι όταν αυξάνουμε τους κυλίδρους σε ένα μοτέρ, από 3 τους κάνουμε 4, από 3 τους κάνουμε 6, από 6 τους κάνουμε 8. Ουσιαστικά τι πετυχαίνουμε, σε μία περιστροφή σε δύο περιστροφές στροφάλου έχουμε περισσότερες καύσεις, δεν έχουμε 4. Έχουμε περισσότερες καύσεις, περισσότερες. Έχουμε 6 καύσεις, έχουμε 8 καύσεις, έχουμε 12 καύσεις, δηλαδή, γι' αυτό ουσιαστικά βάζουμε κυλίδρους. Περισσότερη παραγωγή έργου, έτσι. Πιο συχνά το έργο στη μονάδα του χρόνου είναι πιο συχνό. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή η μία καύση έρχεται πιο γρήγορα σε σχέση με ένα τετρακύλιδρο, με ένα τρικύλιδρο, με ένα μονοκύλιδρο. Ένα μονοκύλιδρο θέλει 700, βαράει μία καύση, τώρα θέλει και ο περιστροφή τροφάνου. Σκεφτείτε ότι σε αυτόν τον χρόνο, αν είχε 12 κυλίδρους, θα βαρούσαν 12 μέσα σε αυτές τις 720 μέρες. Όταν εμείς θέλαμε να φτιάξουμε ένα V12 κάτω στο χωριό, που το έχω βάλει πάνω σε ένα Y30, κάναμε την κλασική αυτή εσταμπουζή, βάλαμε ηλεκτρόδια και περιστρέφαμε και έβλεπα. Ποιο κουνιέται τι. Ναι, για να μπορέσουμε. Δηλαδή δεν προλάβαινα τις καύσεις. Ναι. Δεν προλάβαινα το έργο. Ναι. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τον εξωτερικό κλεισμό. Είναι έτσι. Γιατί αυτό έχει το έργο. Ναι. Αυτό έχεις το έργο. Και το βλέπεις, τα δουλεύει και δεν τα ακούς. Το είδα με το βίντεο. Είναι με το παιδί που είχε βάλει κάτι. Με το φίλο μου, ναι. Που είχε βάλει κάτι. Ναι. Το στρίμωξε το πότε. Πώς το στρίμωξε εκεί μέσα. Βοηθάτε με γειτόνι, σούφρα μου δεν γλιτώνει. Τι λέει. Το στρίμωξε, ναι, το έβαλε με το ζόρι μέσα. Αλλά έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά το ψυγείο τα βάλει πίσω, δεν χωράει. Δεν χωράει. Όλα τα τριφτάρικα το βάζουν πίσω στο ψυγείο. Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί? Γιατί έχουν την πρώτη φάση ότι θα κουμπίσουμε. Γιατί την ώρα που κάνει μπάμα, άμα του αρέσει μια
Το ψυγείο, ρε φίλε, χάνει τον αγώνα. Καταλαβαίνω. Σωστό. Τα περισσότερα drift, τα δικά drift, επειδή με το Σωτήρι ασχολούμαι και τα βλέπω κάθε μέρα, τα περισσότερα το έχουν πει στο ψυγείο. Δεν το γνώριζα. Δεν με ασχοληθεί, δεν το έχω πρώτη φορά. Μπροστά έχουν μόνο το intercooler. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά μπροστά για να το χτυπάει και ο αέρας και να γίνεται η τέτοια. Και ένα ψυγείο λαδιού κάποια Toyota. Δηλαδή είδα ένα Toyota τώρα που είχε ένα ψυγείο άδεια. Τα Y86, τι, τα παλιά τα παλιά. Αυτά ήταν τριφτάδικα αυτοκίνητα. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τον τηλεοκόσμο. Καλησπέρα στην παρέα Λέα από Ηράκλειο Κρήτης. Γεια σας ρε παιδιά. Τα παιδιά, κατά τη γνώμη σας, τι είναι καλύτερο, το Straight Six ή το V6. Έχω κάνει βίντεο, παιδιά. Παιδιά, ναι. Έχω κάνει βίντεο, το έχω αναλύσει. Το για μένα είναι το Straight Six. Έτσι, το V6 ουσιαστικά το βάζουμε, μάλλον τα ωφέλη, έχω πια θετικά και αρνητικά. Τα ωφέλη του V6 είναι κοντός κινητήρας, δηλαδή δεν χρειάζεται μεγάλη μούρη ή εγκάρσια, μπορεί να μπει εύκολα σε ένα αυτοκίνητο. Όπως εγώ το Freelander το 2, το οποίο αυτό φοράει 3,2 εξακύλυδρο εγκάρσια. Το δω. Ναι, εγκάρσια φίλε, όχι κατά το διαμήκη, εγκάρσια. Λοιπόν, και έχει φέρει αντλίες air condition, πάρε το σασμάν. Με άλλα λουριά, δηλαδή για να τα στριμώ, γιατί πού να χωρέσει το ξεκίνητρο και να βγάζει και λουριά από την άλλη μεριά. Άμα δεις το συμπιεστής και το υδραυλικό τιμόνι και το ιδιωτικό νερού. Φριλάντερ είναι αυτό. Αυτό είναι Φριλάντερ. Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνω. Δεν θυμάμαι τώρα. Η κεφαλή περνάει, η μπουζένια μεγάλα και στίγγουν κάτω. Όχι αυτά. Αυτά ήταν τα παλιά. Αυτά ήταν τα παλιά, τα Φριλάντερ ήταν ακόμα αυτό τα ένα. Αυτά που έσφυγες και ελαστιχάριζε τόσο το κλειδί που λες τώρα θα κοπεί. Τώρα θα κοπεί. Επισκέπαζα ένα τέτοιο κινητήρα και λέω δεν θα αλλάξετε τέτοια. Πώς το λέμε. Μπουζόνια, ναι. Καινούρια παιδιά, υποχρεωτικά. Γιατί τι γίνεται. Ενώ που βάζουμε την κεφαλή πάνω, περνάει το μπουζόνια από την κεφαλή για να σφίξει και δεν πιάνει στο σπήρωμα, πιάνει στο κομβίο του στροβάλου κάτω. Και την ώρα που σφίγγει πρώτα με 20 νιούτον 30 και μετά βάζει το μεριογνωμόνιο, μέχρι να φτάσει σε 90 μοίρε και να κάνει έτσι, το έχει αφήσει και ξαναγυρνάει πάλι πίσω. Φίλε, όπου είναι, μιλάμε, σφίγγει και χέζεσαι έτσι. Λες τα κοπή. Τώρα, και αν κοπεί εκεί μέσα, τι θα κάνω. Θα κατεβάσω κάρτερ. Και κάρτερ να κατεβάσει πάλι δεν το ήταν εύκολο να το πιάσει. Πρέπει να λύσει το. Ναι, δεν μπορεί. Πρέπει να λύσει και το πάρει, να πάρει το κομβίο του. Ήταν δύσκολο, ρε φίλε. Πολύ δύσκολο. Φίλε, κρίστηκα μια μέρα. Μια φορά ένα ρόβερ. Εγώ να φτιάξει ένα ρόβερ 2-14. Μου ήρθε στο μυαλό, ρε φίλε, τώρα που είδα το Freelander. Λοιπόν, τι έχω τραβήξει. Εν τω μεταξύ, ένα κάτι. Εγώ είχα αυτό με το. Θα σου πω τώρα τι είχε γίνει, μια που λέμε τα παλιά. Είχα φτιάξει ενό φίλου ένα ρόβερ 2-14. Λοιπόν, αυτό και ήταν φλάτσα για πλάκα. Ήταν το κλασικό πρόβλημα. Γιατί ήταν το 5. Δηλαδή. Ήταν ταχυτόνια και γύρω-γύρω κενό. Δεν υπήρχε κάτι να κουμπίσει η φλάτζα. Α, τίποτα. Ναι, ήταν ταχυτόνια, τέσσερα χιτόνια, γύρω-γύρω λούκι που είναι το νερό και η φλάτζα. Αυτό ήταν 2014, ήταν 1300. Λοιπόν, όταν λοιπόν έκλαψε τη φλάτζα, κλασικά. Βγάζω λοιπόν την κεφαλή και παραγγέλνουμε φλάτζα, βίδες, έχει κάτι βίδες τέτοιες. Τέλος πάντων, φλάτζα, βίδες κτλ. Εν τω μεταξύ, βίδες ήταν και μέσα στο νερό. Και άραβε και μάκα κάτω-κάτω άμα δεν δούλευε. Και δεν λύνανε κιόλα για να κάνει σκουριά. Έτρωνε κάτω από το δούλευε, παραφούρου λύσαμε. Όταν πήρατε, έβαλα τη φλάτσα την καινούρια. Τι παρατήρησα, ρε φίλε. Ότι το χυλάκι το μεταλλικό, γιατί μου φαίνεται περμανιτένια, δεν ήταν μεταλλική. Ναι. Το χυλάκι τη φλάτσα δεν ερχόταν πρόσωπο με το χιτόνιο. Ήταν πιο έξω. Δεν ακούγαγε. Όχι. Πάταγε έτσι. Όχι. Όπω είναι το χιτόνιο, είχε να πάω ωστόσο. Η φλάτζα ερχόταν στη μέση εκεί. Έμπαινε και η ίδια στο 1600. Μου κάνεις πλάκα. Στο σταυρό που σου κάνω, φίλε. Στο σταυρό που σου κάνω. Μία φλάτζα για όλα, μάγκες. Και αυτό τι έκανε όλα. Λοιπόν, και λέω, εσύ λέω, λάθος κάνανε αυτή. Λέω. Δεν μπορεί, λέω, να μας λάθος φλάτζα μας τη λέει. Δεν είναι για αυτό το φίλε. Τυπάς το number parts. Και παίρνω τηλέφωνο, ήταν βράδυ το κάναμε. Το παίρνει την άλλη μέρα το πρωί. Όχι, λέει, αυτή είναι η φλάτζα. Γιατί αυτή είναι η φλάτζα, αφού αυτή. 2.000 πάταγε σε φλάτζα στο γείτονα. Ταιριάζει και στο διάρρη παπί. Λοιπόν, λέω μάγκα αυτή και να τη βάλουμε εδώ και να τη σφίξουμε και από αυτά τα μπουζόνια που λαστιχάρουνε, θα ξανακάψει τη φλάτζα. Και τότε ήμουν σάμο, έτσι, γιατί μιλάω τώρα με ένα φαντάρο στο δίκτυο τεχνικό του κινητό. Λοιπόν, και παίρνουμε τηλέφωνο, δεν θυμάμαι ποιον πήραμε εδώ, το Μαυρόπουλο πήραμε, δεν θυμάμαι. Ναι. Και του λέω, έχει φλάτζα για τέτοια, μάλιστα. Θέλω να μου την κάνει αυτή τη διάμετρο. Α την έφτιαξε. Θέλω να μου την κάνει αυτή τη διάμετρο, λέω. Όχι αυτή που. Το 76, δεν θυμάμαι. Να ξεκινάει από την άκρη του πρόσωπο. Πρόσωπο, ρε. Πρόσωπο. Ναι. Ακόμα δουλεύει, δεν έχει κάψει φλάτζα. Μάλιστα. Και απορώ πόσοι συνάδελφοι δεν το είχαν παρατηρήσει. Κάποιοι δεν το είχαν. Άκου να σου κάνει, Μαρία, άμα του έβαζε τη φλάτζα αυτή που σου έδινε το τέτοιο, το στάσιο και την προσωπία,
σε κανένα δύο χρόνια. Δεν την έκανε. Σε ένα καλό καύσωνα με τέρμα θερμοκρασία και με βεντιλατέρ για ώρα. Του πάταγε δύο χιλιοστά η φλατζέσια. Ενώ μπορούσε να πατήσει το χιτόνι όταν 4,5-5 χιλιοστά γύρω-γύρω και θα μπορούσε να πατήσει 4-5 χιλιοστά, γιατί να πατάς 2 αφού μπορεί να πατήσει 4. Και την έκανε φτιαχτή. Και ακόμα δούλευε χωρίς να κάνω. Το πιστεύεις ότι μου έχει τύχει και εμένα τέτοια πράγματα τα οποία όχι εργοστασιακά λάθη, να το έλεγα έτσι. Κάτι παρόμοιο. Και λέω καθίστε ρε παιδιά να το κάνουμε λίγο έτσι και θα σου δουλέψει. Πάω και δουλεύει. Γιατί πας βάση της λογικής. Μπράβο. Δεν ξέρω εγώ αν είναι η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας να ανατινάζονται τα μοτέρ για να κάνει τζίρους. Σωστό και αυτό. Το χω... Κοίταξε, το συνήθως, χω... συνήθως δεν το κάνουν. Συνήθως δεν το κάνουν. Αλλά όταν έβλεπα το βιντεάκι σου εσένα με τα Volkswagen, γιατί τα αλατήρια των εμπόρων σε εκείνα τα πιστόνια ήταν φλούδα. Και εκεί έκαναν όλα λάδι τα Golf. Τα 2008. Ε, ναι. Για φέρτο εδώ. Πάρε και το κοινό. Βοηθάτε μαγειτόνι. Γιατί ρε φίλε. Το έχω εξηγήσει. Αυτό ήταν. Ξέρω, αλλά σε όλες βλέπω τα βιντεάκια. Ήταν low tension ελαττήρια. Σε χιτόνιο μαντεμένιο. Τριμέγιστη μαλακή. Low tension ελαττήρια. Βάζουμε σε νικασί. Για το δω. Κοίτα τη διαφορά που έχει πάνω. Αυτό κάνουμε εμεί. Όταν φτιάχνω εγώ νικασί, βάζω low tension. Όταν βάζω χιτόνιο. Κανονικό. Μου λέει βάλε πιστόνι γουισέκο. Το γουισέκο το πιστόνι. Όταν πάω από μια κουβέντα στην άλλη, αλλά ακούστε το αυτό φιλαράκια μου. Όταν το πιστόνι αυτό εδώ το έχει διαπέταμα, εγώ κάνω test drive. Το δοκιμάζω. Πώς το βάζω στο τρυπάνι στο σταθερό και το τρυπάω για να δω αν θα αντέξει. Το ξέρεις ότι τρυπάνι κοβαλτίου σε πιστόνι σφυρίλατο αρχινά και μου διέζει και βιτράζει καπνό. Τι λες. Και πού θέλω να καταλήξω. Αυτό το σφυρίλατο πιστόνι θα δουλέψει στο νικέλιο και καρβίδιο του πυρητίου με τίποτα. Θέλω μαλακό αλουμίνιο και ελαττήριο σαν αυτό. Αυτό είναι hyperbutec το συγκεκριμένο. Το καταλαβες. Είναι άλλο ελαττήριο το τόπο. Άλλο. Αυτό είναι. Και θα κάψει λάδι στις 40.000 που πάρει. Ούτε σε 100. Ούτε σε 100.000. Το δω γιατί καίει. Και πάω και παίρνω κουρουμπουβάκι εγώ. Γιατί τα και εγώ και εγώ κουρουμπουβάκι. Βάλανε λέει τέσιον ελαττήρια για να μειώσουμε λέει τις παρασιτικές απώλειες. Αλήθεια. Ναι. Γιατί λέει έχει τριβή λέει και ουσιαστικά καταναλώνει περισσότερο καύσιμο. Δηλαδή παίρνει το έμβολο. Έχουν πάρει, θα περάσει λάδι από πάνω. Παίρνει το έμβολο και όπως σου λε, κάτσε όπως είσαι, μη κίνησε. Φράγκο. Όντως είναι αυτό. Η ορολογία. Μα δεν το κάνανε μόνο σε αυτό. Δεν κατάλαβες. Δεν το έκανε μόνο. Δηλαδή, όσο πήρα 2008-2009 μοντέλο, όλα τα αυτοκίνητα. Goodbye. Γιατί, συγγνώμη, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Ας τα πάρουμε το στρώσανε μετά το 2013. Ναι, γιατί αυτά που φοράνε μαντεμένιο μοντέρ. Ναι. Αυτά που δεν φορούσαν μαντεμένιο μοντέρ, όμως, όχι τα κουρμπάκ. Άστε κουρμπάκ. Α. Άλλα αυτοκίνητα. Ναι. Γιατί και είναι Ελλάδα ακόμα. Ναι, και είναι Ελλάδα ακόμα. Δηλαδή, θες να πάρουμε τις εταιρείες. Δεν και Ελλάδα. Ας πάρουμε τα Ιαπωνικά. Mm. Τα Honda δεν και είναι Ελλάδα. Δεν έχει ακουστεί. Τώρα ακουστήκαν τα 1500. Μπορεί να τσιμπάνε. Ότι τσιμπάνε. Αυτά τα 1500 τα τουρμπάτα, όσοι έχετε, αν έχετε κάποιοι και μας παρακολουθούν. Αν είναι τουρμπάτα, ρε φίλε, έχει μια μικρή καλύτερη ανοχή στα κίνητρα. Ρε, φίλε, δεν δικαιολογείται για Honda. Η Honda. Το τουρμπάτο δικαιολογείται, συγγνώμη. Όχι, δεν δικαιολογείται για Honda. Όχι, συγγνώμη. Και αυτό τουρμπάτο είναι. Όταν το βάζουμε πάνω αυτό το έμβολο, γιατί σταματάνε εκεί. Έλα, μου κατάλαβε να σου πω. Η Honda είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής κινητήρων respect, στον κόσμο. Respect, δηλαδή παράγει τους περισσότερους κινητήρες από όλες τις άλλες εταιρείες. Όλο τον ειδό τους κινητήρες. Έτσι, η Honda. Αυτό το ξέρετε. Η Honda είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής κινητήρων. Δηλαδή παράγει τους περισσότερους από μικρούς μοτοσυκλετών μεγάλους. Έτσι. Λοιπόν, για τη Honda δεν δικαιολογεί. Ναι. Έχει ακουστεί ότι καίνει. Για να δούμε τι λέει. Και οι αλλαγές στην μηχανή κάνουν μερικοί μας. Μάρια έβγαλε ένα φλάτζ αντικατάσταση όλη την επιφάνεια. Μάλλον την έβγαλε από μένα την πήρανε. Ναι. Γιατί ταυτόχρονα σου μιλάω το χείρι. Έχω συμβεί και με την Ελλάδα για 324 χρόνια και δεν έχει βγάλει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, ρε παιδιά. Πάνε αυτά, ξεχάστε τα. 94. Έχω το αμάξι του 2002. Opel Vectra. Δεν παθαίνει τίποτα το μπουρδέλο. Τίποτα, ρε φίλε. Δεν χαλάει. Το μοντέρνο και στα μοναλάδι. Αυτά πάνε. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα μείνουμε στο αυτοκίνητο του 94, κόλλησε και το δάχτυλο μέσα. Παιδιά. Θα μείνουμε στο αυτοκίνητο του 94. Παιδιά, μετά αρχίσανε και αυτομολύσανε όλες οι εταιρείες. Να ξέρετε, έτσι, τα παλαιά ήταν σκυλιά. Το άφηνες, το στέγνωνε από λάδι, τούρινες και πήγαινε.
Πήγαινε με τις αναθυμιάσεις. Εργαλεία δυνατά. Λοιπόν, λέει εδώ, λοιπόν, θέλουμε V8 για το Range Rover. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο τέτοιος. Πάμε λοιπόν, τα Honda, τα Toyota Kenny. Αυτό είναι Car Smith. Εντάξει, το βλέπετε το πιστονάκι. Με το που το βάζει ο φίλος μου ο Μάριος μέσα, στρώσανε ούλα. Τέλος. Λοιπόν, είναι Car Smith αυτό. Αμή. Πάμε τα Honda, ψιλοκέι, τώρα τελευταία. Toyota, σκοτωμού. Suzuki, σκοτωμού. Τώρα που είπε στο Toyota, ο Σύρο Honda, όταν έφτιαχνε ποδήλατα, γιατί από ποδήλατα ξεκίνησε ο άνθρωπος, έφτιαχνε λατήρια εμβόλου για την Toyota το 1900. Και ο Toyota έφτιαχνε ραπτομηχανές. Ραπτομηχανές. Έφτιαχνε λατήρια για την Toyota και μετά ξεκίνησε να φτιάχνει κινητήρες. Έπαιρνε κινητήρες από ηλεκτρογεννήτριες πεταμένες, τα μάζευε και τα βάζε πάνω στα ποδήλατα. Και έτσι ξεκίνησε ο Σύρο Honda. Και πήρε και ένα συνέδριο εκεί πέρα και βγάλανε το Super Cup. Λοιπόν, το λέμε για την ιστορία, να το ξέρετε. Και τι θέλω να πω, λέει ένα φίλο εδώ, το Ρόκο 75 του 2000, λέει, έχει θέμα με τη φλάτζα. Και αν φτιάχνετε με φτιαχτή φλάτζα, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω, παιδιά, αυτό. Δεν το γνωρίζω. Θα το κάνει ένα test control ο Μάριος, θα κάνει μια φτιαχτή φλάτζα και αν δεν το πετύχει... Εδώ, δεν το ξέρω, ναι, ναι. Δεν ξέρω όλα τα αυτοκίνητα. Ό,τι έχω λύσει ξέρω, ό,τι δεν έχω λύσει, ναι, ναι. Δεν το ξέρω. Ξέρω. Όχι ρε φίλε, τι να σου πω. Λοιπόν... Μπορεί να υποψιάζεις όμως, επειδή έχεις πολύ ωραία φαντασία λόγω της εμπειρίας τόσο χρόνο. Έχουν πρόβλημα με την πλάτσα και έχουν και αυτές τις μακριές βίδες της, από που έχουν και τα φριλάτερ. Εντάξει, θα το φτιάχνετε τέλος πάντων, θα βάλουμε καμιά τέτοια, κάποια πιτόβρυγα μέσα. Ρε φίλε, έχω δει μάστρα στην επαρχία, ξέρει ο Μάριος, υπάρχουν κάτι καπάκια τα οποία δεν παίρνουν πλάνισμα, μαγκές. Οι βαλβίδες είναι στην ίδια βία, τα ξέρεις μάστρα. Είναι στην ίδια βία και έχει πετσικάρει το καπάκι. Το καπάκι είναι ματαιμένο και δεν πετσικάρει. Εντάξει, το βρήκε, το είδαμε πως το πετσικάρισε. Και του λέω, μάστρα, του λέω, τι θα κάνεις. Τώρα θα δεις κόλλα δύο στοιχείων. Και βάζει μαύρο και άσπρο υλικό. Αρχινά ένα σπατουλάρι τη φλάτζα. Ντάκ το βάζει. Αύριο που θα στεγνώξει θα το βάλω μπρος. Να μην λέω παπαριές, δεν ξέρω τι έγινε, αλλά το είδα με τα μάτια μου. Σε χωριό επαρχιακή πόλη. Κοίταξε. Θε καπάκι εκεί πέρα. Δεν πλανίζεται. Μαζί σου. Αυτά τα κάνει. Κοίταξε. Από τη στιγμή που έχει ένα και μοναδικό, το πετά ή οτιδήποτε άλλο, πολλά μπορεί να σκεφτεί και πολλά μπορεί να κάνει. Στην πατέρα ο Έλληνα είναι πρώτο. Ναι, αλλά εμεί τώρα που έχουμε καταστήματα δεν μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Δεν είπαμε για τέτοια πράγματα. Σου λέω ότι υπάρχει και αυτή η λύση. Λύσει υπάρχουν πολλέ. Και ειδικά άμα δει τι κάνανε οι μαύροι, δεν μπορεί να φανταστεί. Αρχικά το. Οι μαύροι δεν φανταίνω να ακούω ιστορίε από τον Μάριο. Γιατί ξεκινάει από εκεί. Στα Bush Mechanics. Bush Mechanics ήταν η μηχανική των. Πώς το λένε, το Bush που είναι. Η θάμνη. Η μηχανική των θάμνων. Δηλαδή κάνανε στο πεσοδρόμιο, στον κήπο. Κάνανε εκεί έξω. Ναι, στο πεσοδρόμιο. Λοιπόν, λεγόταν Bush Mechanics αυτή. Λοιπόν, είχε και πολύ καλούς Bush εξαπτισάδες. Θεόφιλος και τέτοια. Είχανε... Έσπαζε εξάπτυξη εκεί. Εμιτόπο. Του σηκώρανε εμιτόπο και πέφτανε από κάτω με τα ψευδόνια. Λοιπόν, οι Bush λοιπόν Mechanics, το να αλλάξουν φλάτζα κεφαλής, ήταν δηλαδή, τι κάνεις τώρα, τι έξοδα είναι αυτά που κάνεις, γιατί αλλάζεις. Να μπούμε σε διαδικασία. Γιατί κάνουμε έξοδα, δηλαδή, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, μια φλάτζα κεφαλής μπορεί να τη χρησιμοποιήσει να ρίξει το μοτέρ 4 φορές με την ίδια φλάτζα κεφαλής. Τι είπες τώρα. Βάσανε για μαλάκα. Ναι, γομαλάκα. Γομαλάκα, συγγνώμη, για μαλάκα, γομαλάκα. Μαλάκα. Το σύλλακ, σύλλακ μου λέγεται, σύλλακ μου λέγεται. Σύλλακ. Σύλλακ, τι σύλλακ να του λέω, θα βάλουμε κάτι μαύρους εγώ. Αυτοί νομίζαν ότι θα τα κάνουμε έτσι εμείς. Λοιπόν, σύλλακ. Τι, θα βάλουμε καινούρια. Και καινούρια μου λέει, σύλλακ να του βάλεις, μου λέει. Για να είσαι σίγουρος. Για να είσαι σίγουρος. Σιγουράτσα, ότι δεν θα ξαναχάσει. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, όταν σήκωνε καπάκι, για να ξεκολλήσει τη φλάτσα μετά από το τέτοιο. Έβγαλε σπάτουλα. Αυτό που είπα τώρα, το είδα. Λοιπόν. Γιατί δεν υπήρχε καπάκι. Άμα δεν υπάρχει καπάκι, δεν υπάρχει καπάκι. Ό,τι μπορεί να σκεφτεί κάνει. Λοιπόν, έτσι που λέτε, μαγίστε. Λοιπόν, ποια είναι η νορμάλ θερμοκρασία λαδιού που θα πρέπει να βλέπουμε. Τώρα εξαρτάται, παιδιά, τα αμάξι. Μάξιμου. Εξαρτάται τα αμάξι και το λάδι που δουλεύει. Δεν μπορεί να λάδι 10-40 να δει 125 βαθμού μέσα και 122. Θα αρχίζει να ψήνεται και να τσιτσιρίζει πάνω στα μέτρα. Αν και το 10-40 είναι λάδι ψηλού βρασμού. Δεν φτάνει 100, δεν κάνει 100, έτσι, δεν πάει εκεί. 110 maximum. Εκεί. Σε συνθετικά 5-30, 0-30 κτλ. Αν. 10-60, αυτά λες. Αυτά φτάνουν άνετα, τα συνθετικά μιλάμε έτσι, όχι με συνθετικά. Μπορείς να δεις 128 βαθμούς. Αν δεις παραπάνω, κάτι συμβαίνει. Ή κάτι συμβαίνει με το μοτέρ σου, ή κάτι που κάνεις εσύ το μοτέρ σου. Τέλος πάντων, κάτι συμβαίνει. Εκεί δεν, πλέον το λάδι δεν μπορεί να αντισταθεί εύκολα. Θέλει λίγο μεγαλύτερο ψυγείο,
Μήπως έχει κολλήσει ο θερμοστάτης, γιατί πολλά αυτοκίνητα τώρα να ξέρεις έχουν και θερμοστάτη στο ψυγείο του λαδιού. Σόπα. Αμέ, όλα τα Audi, τα καινούρια με αντλίες ολτιμάν και τα λοιπά. Στο ψυγείο του λαδιού. Αχα. Τα high performance μιλάμε τώρα. Ναι. Τώρα δηλαδή, θες να μου πεις ότι κάνει ένα bypass κύκλωμα να μην πάει το λάδι στο ψυγείο, να κάνει κύκλο για να ζεσταθεί. Ακριβώς. Και μετά τα ανοίγει και τα δίνει όλα. Δηλαδή, όταν σηκωθεί ψηλά, δεν το ξέρα. Στα high performance RS4, RS5, RS6, V10 και τέτοια, με δύο θερμοστάτες. Με δύο θερμοστάτες. Πρώτος, δεύτερος βαθμός. Ότι το ψυγείο λαδιού σε αυτό το αυτοκίνητο, σε το κύκλωμα έχει. Σκέψω ότι αυτός θα ξεκινήσει και μπορεί να είναι μείον 10 έξω. Α, μιλάς για τέτοιες. Έχω συνηθίσει. Μπορεί να είναι Σουηδία, μπορεί να είναι τέτοιο. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα πιθανόν θα ανοίξει αμέσως το θερμοστάτη του λαδιού. Δηλαδή, για πλάκα. Αλλά εκεί. Κάτσε να σταθώ λίγο το σπιτουλάδι που να με πιέσει. Θα δουλεύει το μοτέρ με 2 λίτρα, 1,5 λίτρο μείον λάδι. Έτσι. Γιατί το ψυγείο μαζί με το κύκλωμα του λαδιού, ένα λίτρο είμαι σίγουρο θα το έχει. Τι ένα λίτρο. Το RS5. Μόνο στο. Έφερε 11 λίτρα. Όχι, όχι. Μόνο στο ψυγείο του λαδιού. Ένα λίτρο χαλαρά. Εντάξει. Αυτό είναι κορδελίο. Αυτό λέω. Ότι ένα, μαζί με το κύκλωμα, ένα 1,5 λίτρο θα βγαίνει off όταν το αυτοκίνητο πρέπει να πάρει μπρο να κρύωσει μαγείρε. Αυτό λέω. Λοιπόν, γνώμη για 1,5 DPI κινητήρα τη Hyundai βενζίνη. Καλά τα Hyundai. Εγώ τα γουστάρω τα Hyundai. Εγώ έχω ένα Kia Ceed τη γυναίκα μου. Kia, Kia και Hyundai. Ίδιο είναι. Είναι ολόιδια αυτοκίνητα. Είναι στην ίδια γραμμή παραγωγή. Ξέρει τι λέω για αυτά, έτσι. Πάρε Hyundai. Να σε δει και ο Θεός. Η Hyundai στην Αμερική, όταν έκανε τον μπαν της, παίρνω τηλέφωνο κάτι ξαδέρια από εγώ και του λέω τι θα δώσει το Accord. Γιατί το Honda Accord είναι το νούμερο ένα σε πωλήσεις στην Αμερική. Σαν και μου λέει, ναι, πήρα Hyundai, my cousin. Του λέω, τι πήρες, Hyundai. Hyundai, ναι, τα λέει. Τι αμάξι είναι γάμο την παραγωγή. Hyundai. 10 years guarantee. Hyundai, ναι. 10 χρόνια εγγύηση. Γιατί το έκανε αυτό. Για να μπει στην Αμερικανική αγορά. Γιατί αν μπεις μάγκες στην Αμερικάνικη αγορά, σώθηκες. Όπως το έκανε η ΚΑΤΕΜ. Έπαιρνα ΚΑΤΕΜ εγώ SXF 4,5 και το έπαιρνα 9 χιλιάρικα, 8,5 χιλιάρικα. Εδώ και στην Αμερική το είχε 6.000 δολάρια. Γιατί τα Αμερικανάκια παίρνουν CRF και KXF και RMZ και σου λέει να μπω εγώ στην Αμερικάνικη αγορά. Έφερα ένα μικρό παράδειγμα μαζί με τα μηχανάκια τεράστια για να αγορά. Καταλάβετε. Τεράστια αγορά. 10 χρόνια εγγύηση. Δεν σπάει, δεν χαλάει. Και στην Αφρική, Νότια Αφρική είχαν 10 χρόνια. Αδερφούλη, δεν σπάει, δεν χαλάει. Κατουράζει μέσα και δουλεύει. Εσύ, εδώ σου λέω στην Αφρική, το έχω πει και στα live. Περνούσαν κάτι αυτοκίνητα που μπροστά μου τελευταία μοντέλα, πριν τώρα πεφύγω. Κάτι 6 κίνητρα. Περνούσαν κάτι αυτοκίνητα και τελευταία σχέση. Τι αμάξι είναι αυτό, ρε φίλε. Τι αμάξι είναι αυτό. Πολύ ωραίο αυτοκίνητο, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι τώρα πώ το λέγανε. Κία. Και γύρισε από πίσω και λέγε Κία. Αυτό το αυτοκίνητο εκεί έφυγα τώρα να το πάρω. Πήγαινες μέσα, οθόνες, παντού, μέχρι και στα πόδια σου και οθόνες. Της Παναγία στα μάτια. Στα προσκέφαλα, μπροστά. Εν τω μεταξύ κάτι οθονάρες τέτοιες, έτσι, δεν τις λυπόταν, δεν ξέρω, τσάπα τις παίρνανε. Λοιπόν, αλλά ήτανε 3,6 τσακίλιδρα. Ήτανε με άλλες προδιαγραφές. Ήτανε άλλες προδιαγραφές. Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε. Αμερική, Αυστραλία, Αγγλία, δεν. Εκεί πέρα είναι ελεύθεροι δασμοί, δεν έχουν υποθενέσχες και τέτοια. Τι θες, 6.000 κυβικά, πάρ' το φίλε. Τι δουλειά κάνεις, οδοκαθαριστής. Πώς θα βγάζεις, 6.000 το χρόνο. Πάρε τέτοιο, ό,τι γουστάρεις. Εδώ είμαστε με τα κυβικά και με το πώς θα βγάζεις και τέτοια. Εγώ έχω ένα Kia Ceed 1400 και το πήρα γιατί δεν έχει 90, έχει 109 άλογα, έχει δισκόφρενα πίσω, είναι του 9, το πήρα με 40.000 χιλιόμετρα μεταχειρισμένο, έχει 125-130 και του κάνω εγώ το σέρβις. Ναι. Όποτε είμαι κάτω στο χωριό, πηγαίνω στο καπετανάκι το συνεργείο στη Γαστούνη, οπότε είμαι στην Αθήνα, έρχομαι ίδιο σε σένα και το πιάνω ή πάω στον Τούντα. Μπουζάκια, πλαδάκια, πιτράκια. Άλλαξε ένα μοτέρο τρόμπας πίσω που τα ακούγα και ζζζζζζζ. Ένα μοτεράκι τόσο στο πίσω κάτσμα. Τίποτα άλλο. Και τα κάκια. Και το πήρα αυτό γιατί δεν είναι. Έχει... Τίποτα ρε, δεν καίει. Όσα ρίγνω και εκεί δοκίμασα και τα λάδια αυτά που έχω βάλει στο μαγαζί στα πακέλο. Τα πακέλο. Τα δοκίμασα. Τα δοκίμασα, τα οποία τα κορόιδευα και έλεγα τι λάδι είναι αυτό, και όταν είδα την ιστορία του. Σε παγκέλο καταρχή, συγγνώμη, δεν τα βλέπω και εγώ, δεν ξέρω. Τι λάδι είναι. Είναι ένα λάδι ιταλικό. Ιταλικό, άπειρα. Ο Πακέλο είναι ένα χριστιανό, ο οποίο είναι χημικό αναλυτή τη Ferrari. Πριν η Ferrari βάλει τα Shell, μου έχουν πει να μην το λέω, αλλά άμα το γκουγκλάρει,
γράφει όλη την ιστορία. Δούλευαν τα πακέλο στα Ferrari και όταν έκανε τη συνεργασία με τα Shell, έχει βάλει το σήμα Shell. Αλλά στο κυβότιο και στο διαφορικό, το Ferrari της Formula 1 δουλεύει πακέλο. Τι λες? Ναι, έχω δει το εργοστάσιο, τα δοκίμασα υπό σκληρές συνθήκες και στο μηχανάκι και στα μάξι. Καταρχήν, όποιος έχει βελτιωμένο μηχανάκι, παπάκι και τέτοιο και του δίνω πακέλο, μπορεί να το γράψουν αν βλέπουν κάποιοι. Γιατί με βρίσκει ένα στον δρόμο και μου λέει: από εσένα γνώρισα τα πακέλο και ηρέμησε το κυβότιό μου. Του λέω: τι μηχανάκι έχεις? Triumph Tiger. Βάζω ταχύτητα, γιατί όταν βάζεις ταχύτητα σε κάποια μηχανάκια. Κρόου! Και το Yamaha είναι έτσι. Μα τα Yamaha είναι έτσι. Ναι. Εγώ το Tenere που είχα και το DTM, όταν κάρφωνε στην πόρτα, έκανε κρακ, κρακ. Με το που βάζεις αυτό το παλιό λαγό, έτσι το λέω έτσι χαριτολογώντας, το μηχανάκι γλυκένει το κυβότιό του. Τέλος πάντων, είναι καλό λάδι. Όχι ότι τα υπόλοιπα δεν είναι καλά λάδια. Και λυκουιμόλι δουλεύω και συγκολέν προ 4 στα αγωνιστικά, δουλεύω όλα τα λάδια. Με κάτω, δεν λέμε. Έτσι. Κάτω. Όχι. Αλλά λέμε και το συγκεκριμένο γιατί το έχω δει και εγώ. Το έχεις δει σε μένα. Εγώ αυτό που λες με το κυβότιο το είχα δει στο δικό μου το μηχανάκι, το Super Tenere, με το Motorex. Με το Motorex. Πολύ καλό λάδι. Ελβετικό. Πολύ καλό λάδι. Πολύ καλό. Γι' αυτό, γι' αυτό η Κατέμ λέει τα Motorex σαν λάδι τέτοιο. Και να σου πω και κάτι άλλο, ένα τυψάκι. Έρχεται πελάτη στο μαγαζί, περαστικό και μου λέει: γεια σας, μπορείτε να μου αλλάξετε τα λάδια. Έχω χρόνο, το βάζω, θα τα αλλάζω. Παίρνει τη μοτοσύκλωτα, φεύγει και ξαναπερνάει πάλι από άλλη περιοχή. Ρε μάστερα μου λέει: τι λάδια μου βάλες? Ωχ, λέω, δεν είναι καλό το πακέτο. Ήρθε για παράπονο. Τον πρώτο καιρό. Ναι. Του λέω: ένα λάδι ιταλικό λέω, που έχω στο μαγαζί, γιατί δεν μου είπε: θα μου βάλεις αυτά τα λάδια. Κάποιο του λέω: τι λάδια θέλετε? Τα λάδια που δουλεύετε. Ναι. Ρε φίλε μου, λέει, μαλάκωσε το κυβότιό μου. Και δεν τα λέω μάγκες μου αυτά για διαφήμιση μέσα από το κανάλι του φίλου μου του Μάριου. Λέω την αλήθεια. Όχι, πριν τα βάλω στο μαγαζί μου, πριν τα βάλω στο μαγαζί μου, τα δοκίμασα 8 μήνες τα πακέτο. Τέλος πάντων. Όχι, υπάρχουν πολύ καλά λάδια, πολλές εταιρείες που δεν τις ξέρουμε. Καταρχήν, εγώ θυμάμαι τότε που δούλευα στη Mercedes, τράβηξα μια φορά μια λίστα μέσα από το βίς της Mercedes. Ναι. Ποια λάδια, ναι, είναι συμβατά, ξέρω εγώ, με το 271 το μοντέλο. Ένα θα σου πω. Ναι. Ήταν 8 σελίδες. Σοβαρά. 8 εταιρείες λαδιών, οι οποίες δεν τις είχα καν ακούσει. Δεν τις ήξερες. Όχι, δεν τις ήξερα. Δηλαδή, έλεγε κάτι ονόματα που λέω, πού είναι αυτή η εταιρεία. Γιατί είναι ένα χοντροκομμένο μοτέρι το οποίο γίνεται και εσύ και υποβρύχιο. Πάει και στο διάστημα. Μιλάμε για τα ευαίσθητα μοτέρια. Λοιπόν, απίστευτο, δεν σου λέω. Απίστευτες εταιρείες που δεν τις ξέρουν. Μπορεί να τα έχει πακέλο μέσα τότε, δεν τη διάβασα. Εγώ... δεν θυμάμαι τώρα, σου μιλάω χρόνια πριν. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν τόσες πολλές οι εταιρείες που λέω, ρε φίλε, όλες αυτές οι εταιρείες. Πού είναι αυτές, πού δεν χρησιμοποιούνται. Αλλά ξέρετε, αυτοί είχαν τώρα εταιρεία της Αργεντινής που είναι για Αργεντινή μόνο. Έτσι. Εταιρεία, ξέρω εγώ, δεν είμαστε μόνο στην Ευρώπη. Όχι, ο κόσμος, εμείς ξεριζούμε εδώ και νομίζουμε ότι όλος ο κόσμος. Ότι η Motul, η Λιγουιμόλη, Σιλκολέι. Ναι, αυτές. Αυτές. Λοιπόν, όχι, υπάρχει άλλος κόσμος. Υπάρχει και η Αργεντινή, υπάρχει και η Νότια Αφρική και η Αφρική γενικά, υπάρχει και η Ασία, υπάρχει και η Αυστραλία και είναι αλλιώς τα πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει, σου λέω απίστευτο. Πολλές εταιρείες. Δεν σημαίνει ότι εγώ κοιτάω πάντα τις προδιαγραφές. Ακόμα εγώ χρησιμοποιώ Mobile One ως επιτοπλίστων. Είναι πάρα πολύ καλό. Το καλύτερο λάδι για μένα. Ναι, ναι, και στα αυτοκίνητα που δουλεύω εγώ, έτσι. Το Mobile One το είχε η Honda, Honda Σαρακάκης, έπαιρνε στρασάλ το 600 καινούργια 97. Θυμάμαι, πήρα ένα CR2,5 του 2001 και σου έδινε μια κούτα με ανταλλακτικά. Ένα πιστόνι, τακάκια, φλατζούλες και ένα λίτρο λάδι για τον κινητήρα. Μέσα είχε Mobile One. Και αυτοκολλητάκι το Transalp, η Honda προτείνει Mobile One. Με το που έκανε συνεργασία με την Ajip, γιατί όλα αυτά είναι συμβόλαια. Ενδιαφέροντα συμβόλαια, είχε αυτοκόλλητο που έλεγε: εμείς προτείνουμε Ajip. Έρχονταν ο πελάτης, κατά φαντασία ασθενή, συμπλήρωσα τα χιλιόμετρα στην Κόρινθο. Ναι, το φέρνουν φορτωτική Αθήνα. Έλα, μην το πει κανένα. Υπάρχει τέτοιο. Ναι, ρε φίλε. Συμπλήρωσα 5.000 χιλιόμετρα, ναι, τώρα που είσαι, στην Κόρινθο, ναι. Να έρθει για λάδια, ναι. Βλέπω το Transalp το φέρνει η φορτωτή. Λέω, γιατί το φορτώσατε? Έμεινε. Όχι, λέει, συμπλήρωσα τα χιλιόμετρα. Έκανα, κάνω άλλο 80 και έλα. Ρε, καταλαβαίνεις τώρα που ζούμε. Ναι, μου έχει τύχει, σου λέω, άστο. Να κλαίς. Λοιπόν. Το πακέλο λέει κάνει και για παπιά. Δεν ξέρω, θα σας απαντήσω. Ναι, κάνει και για παπιά. Υπάρχει ένα 2050 της πακέλο, το οποίο το έχω δοκιμάσει στο δικό μου παπί, ένα παπί που κυκλοφοράω για τα πρακτικά. Το οποίο λάδι είναι ενισχυμένο 2050, γιατί έχει και ένα ETA-D, HD,
Συγγνώμη που κάνω διαφήμιση στο λάδι μου. Αλέξη, άκου. Είμαστε φίλοι. Έτσι. Δεν είμαστε τηλεόραση. Όχι, ρε. Πώς το λένε, συζητάμε. Ούτε εγώ παίρνω κάτι. Συζητάμε όπως συζητούσαμε μεταξύ. Έτσι ακριβώς. Τώρα, εάν κάποιο θεωρεί ότι κάνουμε διαφήμιση, εγώ προσωπικά χαίστηκα. Δηλαδή, αν θεωρεί κάποιο ότι κάνουμε διαφήμιση, τώρα είμαι καλεσμένο σε μια ψητούρα που θα κάνουμε μαζί με τον Βασίλη τον Ζέρβα. Λοιπόν, αλλά μάλλον θα την κάνουμε τώρα στο μαγαζί το δικό μου. Ναι, γιατί έχει εσύ σειρά. Εγώ σειρά. Όταν θα έρθετε στο δικό μου μαγαζί. Ψησταριά δεν έχω. Καλά, θα σου φέρω εγώ ψησταριά. Στο δικό μου μαγαζί θα είναι και celebrities, φίλοι. Θα του φέρει και εδώ στο δικό μου μαγαζί, ρε φίλε, και ένα celebrity και εγώ, γιατί στο πήρα, κάτι κατούρισα. Όχι, αλλά άμα το μάθει η γυναίκα σου ότι ήρθαν κάτι φίλε μου εδώ, θα έχουμε πρόβλημα. Δεν πειράζει. Η γυναίκα μου είναι ανοιχτό μυαλί. Και εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, τα 20-50 για τα παπάκια, για το παπί σου που βλέπει εσύ, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Και τι, το προτείνει η Πακέλο για τη Harley Davidson. Έχει ένα H και ένα D πάνω. Είναι με προδιαγραφές για Harley Davidson. Κάποιοι χαρλεάδες δουλεύουν το 20-50 της Πακέλο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για το συγκεκριμένο. Σε άλλο πράγμα μπορεί να μην δουλέψει, έτσι. Μην λέμε ότι είναι όλα. Αλλά εγώ τα παλιά χρόνια που πριν μου γνώρισε την Πακέλο και τη Λίκο Ιμόλη, δούλευα μοτούλ. Πολύ καλό λάδι. Όλα είναι καλά λάδια. Αλλά όταν δοκίμασα το γερμανικό Λίκο Ιμόλη, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θα πει. Το Λίκο Ιμόλη είναι καλό λάδι. Και εγώ το δουλεύω και εγώ Λίκο Ιμόλη. Το δουλεύω τα Λίκο Ιμόλη. Καλά, εγώ τα παίρνω πάρα πολύ. Δεν παίρνω μόνο όλη την ακεντέρια. Παίρνω βαρέλια από Λίκο Ιμόλη. Είναι καλό λάδι το Λίκο Ιμόλη. Στι μοτοσυκλέτε δεν το έχω δοκιμάσει το Λίκο Ιμόλη. Το έχω δοκιμάσει. Αλλά στα αυτοκίνητα καλύπτει πολλέ προδιαγραφέ η Λίκο Ιμόλη. Και η Λίκο Ιμόλη έχει και ένα άλλο καλό σαν εταιρεία. Έχει πολλά επιπλέον πράγματα πλέον το λιπαντικό τη, τα κλασικά λάδια, ξέρω εγώ, για κινητήρε. Έχει καθαριστικά κινητήρων, έχει κάποια πράγματα που είναι αρκετά ποιοτικά. Θα έλεγα τώρα. Αρκετά ποιοτικά. Αυτό θα έλεγα, ότι η Liquid Moly έχει ένα ειδικό καθαριστικό, το οποίο το δοκίμασα σε ένα Z1000 καβασάκι, το οποίο ήταν παρατημένο. Δεν είχε όργανα, είχε τρακάρι. Το δοκιμάσαι και εγώ, ας πω μια μικρή ιστορία. Σύντομα. Το χείς. Φέρτε να το δούμε. Το δελές. Motor Clean. Γιάννη, ξέρω το λίγο μέσα να δω. Αυτό είναι το κουτί, το έχω κρατήσει. Α, το κουτί. Ωραία. Ήταν ένα μικρό μπουκαλάκι. Αυτό είναι λίγο πιο μεγάλο. Είχε ένα πράγμα μέσα σαν μπίσα. Ένα πράγμα γκρι. Ένα γκρι. Σαν στάχτη με νερό. Κάπως έτσι. Λοιπόν, βάζεις το μπρος στην κινητήρα. Να σας πω την ιστορία αυτή. Το μηχανάκι είναι τρακαρισμένο και είναι σε κινησία πολύ καιρό. Το βάζεις μπρος και μετά από 2-3 λεπτά παίρνει το βεντιλατέρ αμέσως. Αμέσως. Τα λάδια φέρνουν ξανθά. Για να το καθαρίσουμε, το βάζουμε λίγο μπρος, ζεσταίνει. Του ρίχνουμε το λίγο ημόλι το καθαριστικό. Δουλεύει κι άλλο. Άλλο 15-20 λεπτά. Ναι, να ζεστάνει καλά. Και έχουμε λασκάρει την τάπα. Κρύο το μοτέρ. Γιατί εγώ έχω την εξής καψούρα. Δεν μ' αρέσει να λύνω τάπες ζεστό. Ναι. Έχω καημό. Ναι, οκ. Okay. Δεν θέλω. Okay. Νιώθω ότι θα φύγει το σπύρωμα μαζί. Έχω είναι λασκάρει... άλλο στα αυτοκίνητα και λύσουμε το σπύρωμα. Ναι, έχω λασκάρει την τάπα κρύο. Την έχω πατήσει λίγο. Τα βγάζω ζεστό. Του ρίχνω τα καινούργια λάδια λίγο μόλι. Παιδιά, πιστέψτε με. Το βάζω μπρος και περιμένω να πάρει βεντιλατέρ. Περιμένω να πάρει. Δεν έπαιρνε το βεντιλατέρ με τίποτα. Γιατί έβγαλε μια μαυρίλα. Αφού τα βλέπαμε τα λάδια ξανά από το ματάκι. Έτσι. Όταν πήραμε τον μπολ για να δούμε τα λάδια, βγάλαμε μια βλένα. Βγήκε μια βλένα. Καθάρισε όλο το μοτέρ. Και αυτό το υλικό τη Liquid Moly ήταν πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, και εγώ τη γνώρισα τη Liquid Moly όταν ήρθε στην Ελλάδα, με την Germany, καλό λάδι. Το δοκιμάσαμε και πού θέλω να καταλήξω και να κλείσω το κεφάλαιο αυτό. Ότι εγώ σαν μηχανικός μοτοσυκλετών, όλα τα λάδια τα θεωρώ καλά, αλλά θεωρώ καλύτερο λάδι εκείνο που την ώρα βάζω ταχύτητα, κλακ, μου καλύπτει κάποιες ανοχές στα γρανάζια και στο τέτοιο, εντάξει. Και στο μήλο και στις πεταλούδες και στις φουρκέτες και σε όλα αυτά. Εκεί βλέπω την ποιότητα του λαδιού, αλλά όχι όταν είναι φρέσκο αλλαγμένα, να έχει κάνει και 3.000 χιλιόμετρα, να μην έχει σπάσει το λάδι. Και κλείνω. Λοιπόν, λέει ο φίλος, αυτός που ρώτησε για το λάδι, τι θερμοκρασία σηκώνει, λέει βάζει μοτούλ 540, σε Polo GTI 1,4 και βλέπει, λέει, μέχρι 108 βαθμούς. Φαντάζομαι 108 βαθμούς βλέπεις τώρα που είναι χειμώνας. Έτσι, όχι το καλοκαίρι που είναι 45 βαθμούς, βλέπεις 108 βαθμούς, γιατί δεν έχω δει κανένα Polo GTI να δουλεύει μόνο σε 108 βαθμούς. Εκτός αν του βάζει τα σωληνάκια που του βάζω εγώ, που και πάλι στο σκίσιμο όμως, έτσι, δηλαδή να πηγαίνει τάπα το μοτέρ συνέχεια,
δείχνει 118-120. Αλλά τα σωληνάκια τι κάνουνε, με το που κάνεις άσε, σε λιγότερο από λεπτό, την κατεβάζει θερμοκρασία στο 100. Ναι. Γιατί ουσιαστικά συνέχεια ψύχουν το έμβολο και μπορούν και αποβάλλουν θερμότητα. Λοιπόν, αυτό μου το έχουν πει παιδιά όσοι έχουν βάλει τα σωληνάκια για το ΙΣΑ, έτσι. Είπες, το Motul, θα πω και κάτι τώρα, μην το δέσετε. Δεν μπορώ να το πω, να το υποστηρίξω 100%. Θα πω όμως ότι είναι μία διαπίστωση από μένα και κάποιους συναδέλφους. Για πες. Τα 1,4 τα TSI είναι γνωστή παρακαδένα. Εντάξει. Κάποια στιγμή, γκρουγκουγκρουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκ. Έχει υδραυλικό το τυρά. Ναι. Έχει υδραυλικό, ναι, ναι, υδραυλικό. Λοιπόν, και βαράνε καδένα. Τώρα θα είχα εδώ να σας δείξω ένα, αλλά κάπου τα πετάμε. Λοιπόν, τι παρατηρήστηκε. Η εταιρεία συστήνει καστρόλ. Και οι περισσότεροι βάζουν τα καστρόλ, τα έτσι τα οποία είναι τα καλύτερα καστρόλ που υπάρχουν. Τι παρατηρήθηκε. Τα χρυσά. Ρε φίλε, όσα βάζουν καστρόλ χτυπάνε καδένα. Για τα 1300, δεν λέω για τα 1800. Όσα δουλεύουν, Motul, Quimoly, άλλες εταιρείες, Mobil One, ό,τι μπορείς να φανταστείς, δεν χτυπάνε καδένα. Αυτό το λες από την εμπειρία. Αυτό δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Α. Δηλαδή, απλά τι βλέπουμε στατιστικά. Έχετε ένα μάξι, χτύπησε καδένα, μάλιστα. Τι δουλεύει, καστρόλ. Έχετε ένα άλλο. Έχει κάνει αυτό το καδένα. Όχι, πού σε χιλιόμετρα, 140. Τι δουλεύει, Motul. Τυχαίο. Στατιστικά. Πρόσεξε, το εύρος του στατιστικό. Δεν έχω 200 αυτοκίνητα, 300. Να πω στα 300 αυτοκίνητα, τα 180 που δουλεύαν καστρόλ, χτυπήσανε καδένα και τα άλλα που δουλεύαν άλλες εταιρείες. Okay. Δεν έχω αυτό. Έχω γύρω στις 20-25 αυτοκίνητα. Okay. Έχω δει. Ωραία. Μου πεις είναι μεγάλο. Δεν είναι και μικρό, δεν είναι και μεγάλο. Αλλά τι βλέπω. Χτύπησε καδένα. Μάλιστα, τι βάζουμε καστρόλ έτσι. Άλλο αυτοκίνητο, 160 χιλιόμετρα. Άλλαξε καδένα πότε. Όχι. Είναι καλό το λάδι το προσώπου καστρόλ. Καλό είναι. Αλλά δεν να, λέω, να μην δεν κάνει λέω. Καλό για το τυρί. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ναι. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ναι, ναι. Σου λέω το ίδιο λάδι σε δίλητρα κτλ. Δεν παρουσιάζει πρόβλημα. Και το δίλητρα. Και στα 1300 λέω. Του παίρνει ο διάβολο τον πατέρα. Τα δίλητρα και τα. Έχουν τρεις αλυσίδες μέσα. Τρεις. Δεν έχουν μία. Έχουν μία του πετροφόρου, μία αντικρατασμική και μία του λαδιού από κάτω. Τη αντίληψη λαδιού. Σε το δικό. Λοιπόν. Το μεγάλο, ε. Λοιπόν. Τρεις άλλαξε. Δεν το ξέρω. Εγώ είναι VR6 εκείνο όμως. Αυτό είναι 18 μήνες περιεχόμενη γωνία. Είναι VR6. VR6. Ναι, αγόρι μου. Λοιπόν, να ξέρεις ότι το VR6 το έδινε και η Volkswagen στη Mercedes. Α, ναι. Βεβαίως. Το έδωσε σε μερικά μοντέλα, είναι σπάνια αυτοκίνητα αυτά. Που φορούσαν το VR6. Και δεν το έκαναν οι Volkswagen. Η Volkswagen δεν το έκανε το VR6. Γιατί το έκανε. Για θέμα χώρου. 18 μοίρες περιεχόμενο. Για να τα φέρει ρε φίλε, να κοντίνει. Το παραδέχεσαι το φίλο σου, το μάστερ των μηχανακιών. Μα σου έχω πει, έχω μάθει. Γόρι μου, αγόρι μου. Για να κάνει το τετρακύλιδρο, ένα εξακύλιδρο. Μαγκέ, τα έχει πει και σε άλλα βίντεο. 18 μοίρες. Δεν πειράζει, σήκωσε εδώ. 18 μοίρες περιεχόμενη γωνία. Τα πιστονάκια πάνε έτσι και έχουμε ένα καπάκι για 6 πιστόνια. Περισσότεροι το ξέρετε. Αλλά έτσι το λέμε για την ιστορία. Λοιπόν, και το κάνει μαζεμένο εξακίνητρο. Για να σωστικά για να βγει. Δεν το βλέπει και λε ένα τετρακίνητρο κινητήρα. Αλλά ναι. Είναι μάγκε εξακίνητρο. Παίρνει το πιστόνι στα χέρια και βλέπει μια φαλτσογωνιά τέτοια. Γιατί για να μπορέσει να δουλέψει το έμβολο σε 18 μοίρες γωνία είναι φλάτα από εδώ, φλάτα από εκεί. Έτσι μόνο τώρα. Βεβαίω, κάτσε να στείλω ένα μήνυμα εδώ στο σχολείο. Λοιπόν, γιατί ανησυχεί. Ναι, και η δουλειά είναι ότι όταν εγώ το ήθελα να αλλάξω καδένες και τέτοια, έπρεπε να κατεβάσω κινητήρα σα μάθω για το έχει από πίσω. Αυτό τώρα, παιδιά, ακούστε τώρα, είναι αυτά που λέμε. Καμιά φορά οι engineers που λένε στα αγγλικά, αυτοί λένε που σχεδιάζουν τους κινητήρες, πραγματικά ρε φίλε, δηλαδή, πώς το σκέφτονται καν αυτό. Δηλαδή, γιατί βγάλαν τις αλυσίδες από μπροστά, που έχουμε πρόσβαση, και τις βάλαν από τη μεριά του βολά. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό δεν υπάρχει εξήγηση. Αν το θεωρήσουμε ότι ο τέταρτος κίνδυνος σε ένα αυτοκίνητο τραβάει το περισσότερο ζόρι επειδή τραβάει και τη δύναμη των άλλων και τη μεταδίδει από εκεί, μου βάζεις, λέω εγώ, μου βάζεις και τις καδένες το ζόρι και μου επιβαρύνεις τον κινητήρα, μου το κάνεις πισόβαρο. Ρε φίλε, σε δύναμη. Ό,τι και να είναι, άσε τις δυνάμεις. Ρε φίλε, δεν έχω πρόσβαση. Δεν
δεν έχω πρόσβαση. Κατέβασα... Πρέπει να κατεβάσω μοτέρ. Κατεβάσα μοτέρ σαν μα κάτω για να το χωρίσω. Να σηκώσω και σκέψω αυτό. Και να κάτσω να βάλω. Εσένα είναι VR6. Σκέψου να είναι 8 κύλινδρο. Σκέψου να είναι V10. Το RS5. Τα RS4 είναι πίσω και είναι 8 κύλινδρα αυτά. Να κλάψει μάλλον το πελέ. Και εκεί δεν έχει τρία μεροκάματα. Δεν έχει τρεις κατέβες, έχει 7. Τρία μεροκάματα. Λοιπόν, τι τρία μεροκάματα. Εγώ που, εσύ είναι. Που ξέρεις, εντάξει. Εγώ που δεν ξέρω, βγάλω το κινητό και το φωτογραφίζω. Μία, δύο. Όπως κάνουν οι βοηθοί σκηνοθέτες στο σύριαλ. Ναι. Επειδή και είμαι ηθοποιός, ξέρεις. Ναι, 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 το ξέρω. Ναι. Ρακόρ μου λέει. Τι είναι το ρακόρ, δεν ήξερα τον πρώτο καιρό. Τι είναι το ρακόρ. Το ρακόρ με φωτογραφίζει έτσι αφού κάνω αυτή τη σκηνή, γιατί στον ίδιο χώρο θα κάνουμε γύρισμα και την άλλη μέρα. Να ξέρει τι ρούχα φορώ. Μην πάω στην ταινία και είμαι μάλλον που πάω. Είναι αυτά που δείχνουν, τα δείχνουν, τα που σας κοροϊδεύουν, που ουσιαστικά κάνετε τρία σκηνή και φοράτε άλλα ρούχα. Άλλα ρούχα. Το ίδιο τέτοιο, αλλά δεν φοράω παραλλαγή. Ζακέτα φοράω μαύρη στο επόμενο επεισόδιο. Αλλά ο γάτος που με βλέπει τώρα σου λέει, τι έγινε ρε φίλε, δεν είναι το ίδιο, ναι, ίδια μέρα γύρισμα. Ναι. Φοράει άλλη ζακέτα μέσα. Ναι. Εντάξει. Τι μου λες, ερώτηση τώρα. Ναι. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Πώς διασχολήθηκες με την υποκριτική. Εντάξει, στο δικό μου κανάλι το έχω πει, τώρα θέλω να το ακούσουν και οι δικοί σου. Το 2007. Από το 2000 είχα στο μαγαζί φίλο κολλητό και πριν, από το 97 είμαστε γνωστοί. Πιο πολύ όταν ήρθα στην Αθήνα και άνοιξα μαγαζί. Το Γιώργο τον Νινιό. Α, τον Νινιό, ναι, ναι, με τις μοτοσυκλέτες. Ο Γιώργος, και αυτός καψούρα μου. Αυτός ήταν, έκανε και μια ωραία σειλά με το like. Έκανε το. Πάμε ένα κόκκινο μαλλιά. Αυτά τώρα είμαστε μεγάλοι εμείς και τα τυπώμαστε. Έκανε το Λούι. Μπράβο, το Λούι και μπράβο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, από εκεί έγινε πάρα πολύ γνωστό. Ναι. Ο Γιώργος είναι τη μονάρα και μηχανικός, πιάνω και τα χέρια του. Δεν είναι μοτεράκι. Πολύ καλό παιδί, φίλος. Είναι Πελοποννήσιος. Α, δεν το ξέρω. Ναι. Και κάναμε πάρα πολύ παρέα και ένα φεγγάρι είχαμε και στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή, στο Αττικό κύπελο Scrum πήρα εγώ την πρώτη θέση σε ένα φεστιβάλ τεσσάρων αγώνων. Mm-hmm. Και αυτός βγήκε δεύτερος, ήταν με χερόδα. Α, μάλιστα. Πολύ καλό τιμόνι και με γοήτευε εμένα το θέατρο η τηλεόραση, αλλά ήταν άπιαστο όνειρο. Και το 2007, για την καρδιά ενός αγγέλου στον Αλφα, κάνει έναν τύπο χωριάτη που πουλάει το παιδί του, ναι, και μπαίνει στη φυλακή. Και θέλουν ένα φυλακόβιο για να τον εσφάξει. Α, οκ. Okay. Και μου έρχεται στη φυλακή και έχω να σου γιάμε. Έτσι, και μου λέει πως είχε μπλοκάρει και μου τις πατήσω στα αλήθεια. Τέλος πάντων και έτσι ξεκίνησε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών η καριέρα μου σαν ηθοποιός, που δεν δηλώνω ηθοποιός μάγες, αν και έχω βιβλία ηθοποιού, έχω μπλοκάκι Β, μονοπρόσωπη εταιρεία, παράλληλη δραστηριότητα, συνεργείο αυτοκινήτων και ένα μπλοκ παραστηριότητα. Τα παίρνεις από παντού, τα παίρνεις. Είσαι μερακούστη. Του. Είναι πολύ λίγα τα λεφτά. Ναι, εντάξει. Είναι πολύ λίγα τα λεφτά. Μετά που έχει πει και ξέρω. Στην πορεία της καριέρας μου, ας πούμε, έκανα και άλλα σύριαλ. Τελείωσα και ένα θεατρικό εργαστήρι. Όταν τελείωσα τους αγώνες το 2013, σταμάτησα να κάνω μοτοκρός. Γιατί είχα χτυπήσει, είχα κουραστεί, ήθελα να δώσω περισσότερη βάση στο μαγαζί. Είχες γεράσει. Όχι, ρε. Το πάω τέρμα. Είχες γεράσει. Αύριο θα πάρω τέψουν 30 και θα λιώσω τα λάθη. Αυτό, δεν το κάνουν όλοι. Λοιπόν. Και μου έκανε την πρόταση ο Γιώργος και πήγα σε ένα θεατρικό εργαστήρι. Στα Σαββατοκύριακα πήγαινα και σπούδαζα. Υποκριτική. Έμαθα να μιλάω, έμαθα να φέρω, να χορεύω και τέτοια. Ναι. Εμένα και πολλά. Ναι. Εμένα άλλο μου έχεις πει. Μην τα πούμε όλα. Λοιπόν, και μετά ήρθε ο ρόλι guest. Τρία επεισόδια, δύο επεισόδια. Και μετά ήρθε ένας ρόλος στον Αλφα για την καρδιά ενός αγγέλου. Θέλανε έναν τύπο το κογλίφο με δύο μπράβους. Μη στα πολύ λόγω, έφερα δύο ραλιδινούς μπράβους εγώ. Ναι. Από τη νύχτα και φίλους μου. Και παίξανε και έβγαλα μια σεζόν ωραία ζάχαρη. Το άλλο που το έπαιζε στην Δέκτου Μποξέ, ποιο ήταν? 16 επεισόδια στον Αλφα, στο Sky, όσο έχω εσένα. Προπονητής Πυγμαχίας. Ναι. Τώρα θα με δείτε κάποιες Παρασκευές Συμπεθέρια Πατήρανα στο Μέγκα. Κάνω εκεί πέρα με τον Σπύρο τον Πιμπίλα ένα τύπο οδηγό του Υπουργού και έχω πολλές ατάκες και η ζωή συνεχίζει. Εντάξει, άμα και διασκεδάζω. Μα το κάνεις για αυτόν τον λόγο. Αν δεν σάζεσαι... Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι ηθοποιός, αν και δεν με βολεύει το ένσημο του ηθοποιού και έχω κάνει εύκα στο λέμε. Και το έχω κάνει, δείχνει σαν επάγγελμα. Ναι. Καταλάβες. Και περνάω καλά. Διασκεδάζω. Πάντως πρέπει να περνάνε οι ηθοποιοί, εντάξει, εκτός από τα ονόματα, που φαντάζομαι πρέπει να έχουν καλές αμοιβές. Ναι. Τώρα πια όχι.
σε σχέση με όλους τους άλλους, ας το πούμε λίγο διαφορετικά, ναι, όχι υπερβολικές καλές αμοιβές, αλλά να έχουν αμοιβές να ζουν, ναι, από το επάγγελμά τους. Οι περισσότεροι που παίζουν στα σύνορα δεν νομίζω ότι κάνουν μόνο μια δουλειά του ηθοποιού. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ο ηθοποιός είναι σαν τον ψαρά και τον κυνηγό. Του ψαρά και του κυνηγού το πιάτο, τρεις μέρες είναι αδιανό και μια γεμάτο μαγκίσμα. Ισχύει. Έτσι. Ισχύει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καταρχήν πόση ώρα κάνουμε live, δεν έχω ιδέα. Πόση ώρα κάνουμε live, παιδιά. Πόση ώρα κάνουμε. Δεν... Α, είναι κοντά σε μια μισή ώρα. Γιατί πρέπει να πάμε και σπίτια μας. Πρέπει να πάμε και σπίτια μας. Γιατί έχει πέσει μήνυμα. Πού είσαι, Μάρη. Εντάξει, όχι, εντάξει. Να, θα πει μέσα και θα πει πού να είμαι. Εντάξει, θα κλείσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα πούμε και ένα τραγουδάκι. Τώρα θα φέρουμε τις κιθάρες. Όχι, όχι. Άμα τραγουδήσεις εγώ θα πέσουν κάτω. Εμείς θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν περάσατε καλά μέσα από αυτή την κουβεντούλα. Μουσαφίρης Αλέξης Λιβάνας, καλεσμένος του Μάριου Τατούρη. Σωστό, και μετά θα είμαι μουσαφίρης ο Μάριος Τατούρης στο Λιβανά. Στο Λιβανά live. Εμείς βγαίνουμε Παρασκευή βράδυ. Με ότι που τελειώνουμε τη δουλειά, κάποια Παρασκευή με το θα τελειώσει από εδώ, θα έρθει κάτι σε εμάς. Κατευθείαν θα βάλω, θα αφήσω τον Φίλιππο να κλειδώσει. Ναι. Τι ώρα ξεκινάει τα live? Μετά τις 7. Εντάξει, προλαβαίνω. 7-8, θα σε περιμένουμε να κάνουμε ένα live μισή με μία ώρα. Ναι. Και θα μιλήσουμε για μοτοσυκλέτες και για αυτοκίνητα. Γιατί σήμερα σας είπαμε και κάτι για μηχανάκια. Γιατί οι περισσότεροι, όχι οι περισσότεροι, κάποιοι από εσάς είστε και συνδρομητές του κανάλι του δικού μου και του φίλου μου του Μάριου, έτσι. Κοίταξε, οι συνδρομητές είναι κοινοί, ανακυκλώνονται. Ναι, είδα πολύ κόσμο που με χαιρετάγανε και τους είδα. Ναι, ρε φίλε, μα εγώ σου λέω, πώς το λένε, και οι φίλοι μου από το Facebook που έχουμε κάνει, που έχουμε αναρτήσει κάποιες φωτογραφίες που μου βγείτε. Ναι, ναι. Μου λένε, ξέρεις τον Αλέξ. Και προχτές δεν ήρθε ένας, ήταν από εδώ ένας φίλος κοινός με ένα golf που είναι από το φούρνο, μου έστειλε και μήνυμα. Πού ήταν, από ποια μεριά? Όχι, Εύβοια, από Πελοπόννησο. Όχι, Λαμία. Σου φέρνει να το φτιάξει ένα γκολφ. Δεν μου το έφερε, ήρθε να με δει. Α, ναι. Και μου λέει, είχα δουλειά και μου λέει, φεύγω πάω στον Αλέξη. Και του λέω, πες και ρετήσματα από μένα. Ναι, το έπερε. Λοιπόν, και ξανά ήρθε πάλι σε μένα. Και εμένα θα μου φέρει ένα μηχανάκι να το φτιάξω. Λοιπόν. Μου λέει, θα έρθω, τον γκολφ μου λέει, το εμπιστεύουμε μόνο στον Τατούρη. Και τη μηχανή μου μόνο στο Λιβάνα. Του λέω, φίλε, σε ευχαριστούμε, αν μας βλέπεις. Μας τιμάει και τους δύο αυτό. Έτσι. Βέβαια μας τιμάει. Και εντάξει, κάνουμε και εμείς την μπλάκα μας μέσα από το YouTube. Την τρέλα μας. Έτσι ακριβώς. Εγώ περνάω καλά. Είναι χόμπι, είναι ένα χόμπι. Άλλοι πάνε για ψάρεμα, άλλοι πάνε για μοτοκρός. Άλλοι κάνουν τον ηθοποιό. Άλλοι κάνουν τον ηθοποιό. Εμείς δεν κάνουμε το μηχανικό, είναι το επαγγελμά μας. Εγώ, επειδή έχω κάνει εταιρεία. Εμείς κάνουμε τους YouTuber. Επειδή έχω κάνει εταιρεία παραγωγής για να μπορέσω να λειτουργήσω. Και με τις εταιρείες παραγωγής σου, με τα έχω, εταιρεία παραγωγής που μπορώ να πάρω το χαρτίο επιτύχημα της εφορίας, να πάω στο Υπουργείο. Γιατί άμα θέλω να κάνω ένα πλάνο κάτω την Ακρόπολη, ήρθα να γεμεθέσαι να το δω με την κάμερα. Ενώ αν πάω στο Υπουργείο Πολιτισμού, απαγορεύεται να κάνεις πλάνο. Σε αρχαιολογικού χώρου. Ναι, πράξη ειδική άδεια. Δεν το γνώριζα. Άμα έρθει κάποιο και σε πήρε. Ενώ αν πάω στο Υπουργείο Πολιτισμού με το χαρτί του επιδερματία, μπορώ να ξεκινήσω να κάνω μια ταινία μικρού μήκου και να κάνει τον αρχαίο Έλληνα και να κάνω την αρχαία. Άμα κάνω εγώ τον αρχαίο Έλληνα από αυτή την κοιλιά, ρε φίλε, θα απογοήτευσε, ρε φίλε. Και λέω να φωνάξουμε ένα κούρο, ένα παιδί που έχει σώμα. Επειδή ο εξοπλισμό που έχω από κάμερε drone και τέτοια είναι πολύ. Επειδή έχω καψούρα με όλα αυτά. Έτσι. Και με τα εργαλεία. Έχω πάρει όλα τα πράγματα. Κάποια στιγμή δεσμεύομαι ότι θα κάνω μια ταινία μικρού μήκους, ένα short film. Ναι. Και επειδή θέλω έναν όρο, ένα φούρναρι, θα τον εντύσω φούρναρι με το φούσκο και με το φραγκόφιαρο και θα βγάλει τα ψωμιά. Είμαι καλός αυτό. Και θα πέσει το γέλιο της αρκούδας. Και θα βγάζω, θα φτιάχνω και πινελί. Ξέρω να κάνω και πινελί καλά. Θα περάσουμε καλά λοιπόν στα γύρω και θα γελάσουμε. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Λοιπόν, εντάξει, πόσοι φίλοι ακόμα είναι, 7-48 πιστεύω. Είχαμε πάρα πολλές προβολές, κάποιοι μπήκαν, κάτι βγήκανε. Είμαστε κι εμείς πάρα πολύ ώρα και εγώ όταν βλέπω live φιλαράκια μου κάποιους άλλους YouTuber, κουράζομαι, πάω για ντουζ, πάω τουαλέτα, ξανάρχομαι, ξαναμπαίνω. Λοιπόν, δεν απαντήσουμε πολύ στα τέτοια, κάτσε να κάνουμε ένα σορτάρισμα γρήγορα, γνώμη για να κάνουμε ένα σορτ γρήγορα, να δούμε λίγο τα τέτοια. Καλησπέρα από τον Αγρινιό, τη Φούρναρη με τον Γκολφ. Νάτος, από το Αγρίνιο ήταν, μπράβο. Από το Αγρίνιο είναι. Ναι. Γεια σου, φούλη μου. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, Γιάμα Λουμπ, ό,τι χειρότερο λέει. Γιατί ρε φίλε, γιατί. Έτσι, δεν ξέρω. Στα Γιαμάχα ρε φίλε είναι καλό. Γιάμα Λουμπ, Γιάμαχα Λουμπ, Λουμπιγκάτς. Είναι έτσι. Εντάξει, ο καθένας όπως το έχει δει. Διαβάζει σχόλια. Για την καρδιά ενός Αγγέλου είναι πολύ ωραία σχόλια. Καλησπέρα μηχανικάρες μου, τρομαρή συζήτηση. Θα ήθελα και τους δύο φίλους μου. Και εμείς θα θέλαμε, Αντρέα, φίλο μας. Είσαι φίλος μας μέσα αφού μας βλέπεις και εμείς σε βλέπουμε, γι' αυτό λέμε
Κωνσταντίνος από, από Βόλο λέει καλησπέρες. Γνώμη για Τενερέ. Παιδιά, το Τενερέ το 700 είναι ό,τι καλύτερο έχει βγάλει για μάχα. Καλύτερο από το 1200. Το 1200 είναι με διαφορικό. Ναι, και είσαι το για... ναι, ρε φίλε, είναι για δρόμο. Εκείνο εκεί μπορεί να κάνει και ντούρο. Είναι μανιτζέβελο. Το 7,5. Το 700, το 700. Έχει καμία σχέση με το DTM το μοτέρ. Όχι, καμία σχέση. Είναι άλλο. Έβγαλε καινούργιο μοτέρ για μάχα. Και πιο ελαφρύ. Ο... Εντάξει, εγώ έχω ξαναπεί, δεν οδηγάω μόνο. Εντάξει. Οπότε... Από Βόλο. Κάτι λέει εδώ, δεν τα πρόλαβα, ναι. Καθίστε, εγώ πάω πίσω τώρα. Έβαλα, λέει, συνθετικό λάδι. Φέρε και το χαλάσι, λέει. Φέρετε και το Πού χαλάσι. Είναι, ρε, παιδιά, το χαλάσι, λέει, το Γιώργο. Να ο Γιώργος. Γράφουν πολλοί, το γράφουν αυτό. Φέρετε και το χαλάσι να γίνει το. Παιδιά, ο χαλάσι είναι ενέργεια, αλλά δεν ξεκολλάει εύκολα το πισί του. Δηλαδή και καλά κάνει. Δεν είχε καλό να στην Αθήνα. Τι να έχει να κάνει. Μέσα στην κίνηση. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να ξέρετε, γιατί και εγώ από νησί είμαι. Έρχονται εδώ και τρελαίνονται. Σου λέει τι κάνετε. Πολιτικοί, πολιτισμικοί. Τι κάνετε, είστε τρελαίνοντε. Γιατί πάτε. Θα πάθει σόγκρα, μάρτε ο Γιώργο εδώ. Αν μας βλέπει ο Γιώργος, στέλνουμε χαιρετίσματα. Λοιπόν, ναι, άμα βλέπει ο Γιώργος, χαλάσει χαιρετίσματα. Ποιον άλλο ξεχάσουμε, τον Βασίλη Ζέρβα, είπαμε χαιρετίσματα. Έχουμε πει σε όλους. Πιστεύω έχουμε πει σε όλους. Λοιπόν, καλό βράδυ από τη Σάμμο, λέει ο ένας φίλος εδώ από αυτό, το παλιό καστρό. Ναι. Από το νησί μου. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μάριε, λέει, φέρε και τον Φίλιππο, αυτός είναι τώρα κολλητός. Ναι, ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος είναι ο βοηθός μου. Α, ο Φίλιππος. Λοιπόν. Βάζει το φίλο του, δεν πάει αυτός, δεν το γράφει αυτός. Βάζει το φίλο του να λέει. Ρε, εσύ σα αγωνάζει. Άρε, λαμόγιο, ο Φίλιππα. Ο Φίλιππος. Φίλιππα το λέμε στην Πολωνία. Μπαμπά, γεια σου, λέει, σε βλέπω. Η κόρη μου. Γεια σου, Λαμπρινή. Η Λαμπρινή και η Μυρτό. Γεια σου, Μυρτό. Λοιπόν, καλησπέρα. Κάνει να ρίξω τη θερμοκρασία ψυχτικό υγρό. Καλησπέρα. Κάνει να ρίξω τη θερμοκρασία από το ψυχτικό υγρό. Πώς θα τη ρίξεις, ρε φίλε. Το ψυχτικό υγρό αποτελείται από υνόπνευμα, από ιονισμένο νερό και γλυκερίνη και γλυκαντικές ουσίες. Για αυτούς τους αγώνες ταχύτητας απαγορευόντες αναβάζουμε στα ψυγεία χειρότερο και πολλά. Γιατί αν σπάσει το ψυγείο, ο επόμενος έχει φάει το τουμπίδι. Βάζαμε μόνο νερό. Δηλαδή πέφτει κάτω λάδι στο μαγαζί και δεν γλιστράς. Πέφτει παραφλού και κάνεις πατινάς. Άντε γεια, έτσι. Το λέω σαν αυτό, σαν είδηση να το ξέρουν αυτοί που, που θέλουν να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ λέει συνέχεια ότι τρώω σουβλάκια, δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό. Yeah. Τι βλέπει πάνω μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ θέλω να ομολογήσω ότι κάνω την προσπάθειά μου. Ναι. Να χάσω βάρος, έχω χάσει 7 κιλά. Μη μου το κάνεις αυτό, ρε φίλε, αφού σε θέλω για να κάνεις το φούρναρι με την κυρίτσα. Καλά, πότε θα το κάνω το φούρναρι, σε 2 χρόνια. Όχι. Θα... Τώρα, άμα είναι πρόσφατα. Τώρα να εξηγήσουμε γυρίσματα. Λοιπόν, βρες τους χορηγούς. Καλησπέρα από Τρίπολη, γεια σας παιδιά. Καλησπέρα, κοπέλη από Κρήτη. Στο βίντεο σας ο ήχος είναι χαμηλά. Στο επόμενο θα βάλω ένα boom. Boom είναι το μικρό. Θα φέρω ένα boom να είναι εδώ και να τραβολογάει. Λοιπόν, αυτά. Πιστεύω τα καλύψαμε όλα, είπαμε πολλά. Να κάνω ένα επίλογο εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξη. Το φίλο μου τον Αλέξη. Λαράκι μου. Που σήμερα, Σάββατο βράδυ, Σάββατο βράδυ είναι, ήρθε εδώ στο μαγαζί να κάνουμε αυτό το live. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα με τον Αλέξη. Εγώ τον θέλω γιατί θα κάνω και ένα project που αφορά τους δύο τροχούς. Και θα χρειαστώ τις συμβουλές του, γιατί έχει πραγματικά εμπειρία πάνω στις μοτοσυκλέτες και θα τον χρειαστώ κιόλας με την έννοια αν αυτό το πράγμα, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, αν μπορεί να οδηγηθεί και τι μετατροπές πρέπει να του κάνω για να μπορεί να οδηγηθεί. Έτσι. Και το Ζέρβα θα έχουμε μαζί. Και το Βασίλη, βέβαια. Ο Βασίλης θα προσθέσει τις κολλήσεις. Αυτός με έχει εξελίξει. Λοιπόν, στις κολλήσεις. Καλό, ο Βασίλης έχει κλείσει ήδη τέτοιο, αλλά και σένα στο καφέ. Εννοείται, φίλε. Θα είμαστε ομάδα. Λοιπόν, θα γίνει ένα ωραίο μοτοσυκλετάκι, θα φτιάξουμε ένα μοτοσυκλετάκι, πολύ ωραίο. Εγώ έχω κάνει κάποια σχέδια, έχω κάνει κάποιες μελέτες αρχικές, βασικές. Έχω βρει κάποιες γεωμετρίες όπως ταιριάζουν. Θέλω να τις συζητήσουμε κάποια στιγμή και μαζί. Θα ξεκινήσει και αυτό το project σιγά-σιγά. Περιμένετε το project το μεγάλο που σας είπα ότι θα είναι συνδρομητικό στο κανάλι μου που αφορά ένα αυτοκίνητο που θα φτιάξουμε, όχι σε Steel House. Είπαμε, θα πάρουμε μια έτοιμη πλατφόρμα. Δεν θα αποκαλύψω ακόμα τι αυτοκίνητο είναι. Εγώ μέσα.
Λοιπόν, θα έλεγε να κλείσει. Ρε φίλε. Λοιπόν, θα είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή, θα μου αρχίσει τον δρόμο το αμάξι αυτό. Θέλω να έρθουμε γιατί τα συνεργεία μας δεν απέχουν παραπάνω από 1,5 χιλιόμετρο. 2. 1,5 χιλιόμετρο. 1,5 χιλιόμετρο ακριβώς. Εντάξει, ρε φίλε, είμαστε όμως πολύ άσχολοι με αυτή την έννοια. Άμα όποιος θέλει, παιδιά, ευπρόσδεκτος είναι, ειδικά ο Αλέξης που δεν μειώνουμε κανέναν, όλοι έχουμε εμπειρία. Πάντα, εγώ αυτό που λέω είναι ακόμα και από τον βοηθό σου μπορείς να μάθεις. Να μάθεις πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να σε κάνει να σκεφτεί κάτι που εσύ δεν το έχεις σκεφτεί. Ή να κάνει κάτι κατά τύχη το οποίο να είναι επιτυχία και να πεις πώς έγινε αυτό. Και δεν το έχω κάνει εγώ τόσο καιρό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όπως λέω και εγώ στα δικά μου βίντεο, οι κάνες των όπλων πώς έγιναν ελικοειδές και διέγινε. Κατά τύχη έσπασε το μηχάνημα που έκανε τις. Κάνει το κοπτικό ευθείο. Το σπιράλ που έκανε ο Πετζετάκης. Ναι. Που, εντάξει, τώρα Πετζετάκης έχει κλείσει, έτσι. Ναι, ναι. Βγήκε κατά λάθος. Κατά λάθος βγήκε. Σωλήνες πλαστικούς έβγαλε και κάτι πήγε στραβά στη μηχανή και έβγαλε το σπιράλ. Έτσι ακριβώς. Και λέει, τι κάνουμε τόσο καιρό, ρε παιδιά, εδώ, δεν θα οικονομήσουμε. Και βγήκε από λάθος, έγινε μια πατέντα παγκόσμια που ουσιαστικά εντάξει τώρα πήγα να κατευθύνει τη μεγάλη ιστορία ο Πετζετάκης. Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, ο πατέρας Πετζετάκης. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να περάσετε καλά με την παρέα που είχα εγώ. Και δεν αυτό. Έχω ξανακάνει live τώρα με δεύτερο. Είναι δύσκολο έτσι, να μοιράζεσαι το διάλογο. Γιατί έτσι. Πρέπει να είσαι παρουσιαστής για να μπορέσεις την ώρα που ένας κόβει, ο άλλος ράβει. Με τα λεγόμενά μας και με αυτά που είπαμε και ευθυμίσαμε, γιατί εγώ έτσι είμαι και στην προσωπική μου ζωή, χαβαλές. Ελπίζω να περάσετε καλά. Έτσι. Εγώ θα ήθελα να πω σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα και βλέπετε μας τους δύο να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι του φίλου μου του Μάριου. Και του Αλέξη. Εντάξει. Και του Αλέξη. Ενεργοποιήστε το καμπανάκι. Και οπότε έρχεται live, γιατί θα πάρετε κάτι σημαντικό. Μερικές φορές ακούω τα ίδια και τα ίδια, γιατί πρέπει να τα πεις, θα απαντήσεις. Και λέω, έλα, δεν το έχω ακούσει, προχώρα. Δεν κάνω skip, περιμένω να ακούσω το κάτι καινούργιο που θα πει ο Μάριος. Εντάξει, αυτά είχα να πω. Σας στέλνω την αγάπη μου. Και από μένα. Να είστε καλά. Φιλάκια πολλά, καλό Σαββατοκύριακο. Και θα τα πούμε με άλλα βίντεο και στο Αλέξη Λιβανάς Motorsport το κανάλι. Καλή. AMG Specialist Εμμανουήλ Τατούρη στο κανάλι. Σας αγαπάμε και τα λέμε. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και ας να δούμε και πού θα το κλείσουμε. Θα το κλείσουμε. Πάρα.